κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλό απόγευμα. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κοντά σας σήμερα, Τετάρτη, εδώ στο κανάλι 48, όπως πάντα. Όμορφη μέρα έχουμε εδώ στο σταθμό μας απ' έξω, στη Φλόριδα γενικά. Θερμοκρασία 86 βαθμούς Φαρενάιτ. Καλά μπανάκια σε όλους που έρχονται να έρθει για τις διακοπές τους ή στην ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Καλημέρα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και όπου μας βλέπετε και μας ακούτε, αγαπητοί φίλοι, να περνάτε πάντα καλά. Σήμερα στην εκπομπή μας θα έχουμε πολλά και διάφορα. Να πούμε καλό απόγευμα στον Καναδά, Ηνωμένη Πολιτεία της Αμερικής και Λατινική Αμερική. Καλό βραδάκι στην Ελλάδα, Κύπρο και Ευρώπη. Το τηλέφωνο που μπορούν οι φίλοι ακροατές να λαμβάνουν μέρος, αγαπητοί φίλοι, είναι 1-727-725-5555. Σήμερα δεν θα έχουμε πολλά πράγματα, θα σας παρουσιάσω πολλά και διάφορα. Έτσι, ρωσική σαλάτα με λίγα λόγια. Λίγα από εδώ, λίγα πολιτικά, λίγα τεχνολογικά, λίγα από εδώ, λίγα από εκεί. Όλα θα τα παρουσιάσουμε σήμερα, ό,τι μπορούμε. Κατά πρώτον, να πούμε ότι το κανάλι μας εκπέμπει στον αέρα στο κανάλι 48 που είναι digital. Επίσης το κανάλι 48 θα κάνω μια διευκρίνηση ότι θα αλλάξουμε συχνότητα κανάλι. Δηλαδή αν είμαστε στο 48 θα είμαστε στο κανάλι 15 που είναι καλύτερη συχνότητα και θα πηγαίνω και πιο μακριά στον αέρα. Αυτό θα γίνει κάποια στιγμή μετά τον Οκτώβριο. Επίσης εκπέμπουμε στα cable TVs, στο Bright House ή στο Spectrum Cable TV, στο κανάλι 948 ή στο 99,8. Στο Our Cable TV, στο κανάλι 96 και για το Fios ή το Frontier Cable TV που είναι τώρα, όλες οι εταιρείες η μία αγοράζει την άλλη. Είμαστε σε όλο το state της Φλόριδας στο κανάλι 24. Στο διαδίκτυο μπορούν να μας δουν οι φίλοι ακροατές από το super και το μεγαλύτερο στην κυκλοφορία, διότι είναι δωρεάν, ξέρετε, το μποξάκι, το Magic TV Box και στο Zap TV μπορεί να μας δείτε. Επίσης στο Black Box, στο Blue Box, στο Greek IPTV, στο Greek Odd, πολλά μποξάκια που κυκλοφορούν, στο Amazon Cable Box, επίσης στο Kodi. Έχουμε όλο το application εκεί που μπορείτε να δείτε και να ακούτε και το ραδιοφωνικό σταθμό μας και τηλεόραση και να τα βλέπετε τα πάντα. Και σε άλλα μποξάκια τα οποία κυκλοφορούν και είναι και τόσο πολλά από τα αυτά. Είναι καμιά 150 διαφορετικές εταιρείες που έχουν υιοθετήσει το κανάλι μας και το βλέπουν εκατοντάδες χιλιάδες τηλεθεατών. Επιπλέον αυτή η εκπομπή μεταδίδεται και στον αέρα στους ραδιοφωνικούς σταθμούς WPSO στη συχνότητα των 1500 χιλιοκύκλων ή στα μεσαία κύματα. Αγαπητοί φίλοι, πολύ σύντομα, εννοώντας πολύ σύντομα, θα εκπέμπουμε και στα FM κύματα. Στα FM κύματα το ίδιο πρόγραμμα της Φωνής των Ελλήνων θα είναι και στα AM και στα FM κύματα. Για καλύτερη απόδοση μουσικής, τα βράδια να μην έχετε παρασιτάκια, γιατί τα μεσαία κύματα πάντα πέφτουν το βράδυ, έτσι θα είμαστε στερεοφωνικά και σταθερή η μουσική μας. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Λοιπόν, είπαμε ότι πάμε στα νέα συστήματα της τεχνολογίας, να δώσουμε μια ματιά του τι γίνεται. Βγήκαν τα καινούργια τηλέφωνα της Android. Η Apple έχει πανικοβληθεί, διότι λένε ότι το 2018, μέχρι το τέλος του 2018, η Apple θα έχει πάει έξω από τις business ή θα είναι μια φτωχιά εταιρεία. Πλέον τα κόλπα της και οι απάτες απέναντι στον Αμερικανών πολιτών δεν αντέχουν πλέον να πληρώνουν αυτά τα οποία κάνει η Apple. Δηλαδή εισπράκτη, αλλά καμιά ανανέωση. Εισπράκτη χωρίς να έχει φτάσει στα τελευταία συστήματα της τεχνολογίας. Με λίγα λόγια, τα iPods, τα computer τους, τα τηλέφωνά τους, ό,τι έχει Apple, είναι μια τεχνολογία περίπου 25 χρόνια πίσω. 30 χρόνια μπορώ να σας πω πίσω. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Το μόνο που αλλάζει είναι από σήμερα το κάνει κόκκινο, κίτρινο και να δει κάποια άλλη μορφή στα τηλέφωνά της, αλλά το application είναι το ίδιο. Δεν έχουν σπαταλήσει λεφτά. Το μόνο που χρεώνουν είναι $800 και $900 για να έχετε Apple.
που για μένα το Apple, παρόλο που είμαι και developer με την Apple, δεν φοβάμαι να πω ότι είναι τα χειρότερα τα οποία υπάρχουν στην αγορά. Η σημερινή αγορά είναι τώρα Android, Linux, τα καινούρια τα Galaxy Samsung 8 είναι το κάτι άλλο. Δεν μπορεί να φανταστεί άνθρωπος δηλαδή το τι κάνει αυτό το τηλέφωνο. Εάν το πάρετε στα χέρια σας, αυτό είναι το τελευταίο που έχω. Τώρα το πήρα κανένα μήνα εδώ, δωρεάν. Και. Α, κάτσε να χαμηλώσω και τη φωνή. Τώρα παίζει εμένα πάνω στο Facebook. Είμαστε και στο Facebook, μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι. Είμαστε και στο Facebook κανονικά. Παρακαλώ, αν βλέπετε στο Facebook, κάνετε shares, να δουν και οι υπόλοιποι ακροατές στην εκπομπή αυτή σήμερα και κάθε μέρα που εκπέμπουμε στο Facebook αυτή την εκπομπή και στο διαδίκτυο και στο wpso.com, εκπέμπουμε και στο YouTube που είναι Greek Voice Live Stream. Μα πάτε εκεί και θα τα βρείτε όλα σε high quality φωτογραφία και τα πάντα. Λοιπόν, το κινητό τηλέφωνο είναι η οθόνη γεμάτη από πάνω μέχρι κάτω, δεν έχει κουμπιά, δεν έχει τίποτα. Έχει external memory, έρχεται με 64 GB memory. Το Samsung, το τηλέφωνο, το Galaxy αυτό έχει βγει το καλύτερο για φωτογραφίες, αλλά και σκοτεινές και σκοτεινά video clips. Επίσης, το καινούργιο τηλέφωνο βγάζει και βίντεο το λεγόμενο 360 μοίρες γύρω από τον εαυτό του. Έχετε δει μερικά βίντεο που είναι, τα κάνουν post στο Facebook και βλέπεις το βίντεο και γυρίζεις το τηλέφωνο και όταν γυρίζεις το τηλέφωνο βλέπεις άλλη φωτογραφία, βλέπεις τον πλαϊνό. Όπου κοιτάζεις το τηλέφωνο λες και είσαι εσύ και τραβάς βίντεο. Είναι μια καινούρια τεχνολογία αυτή. Την κάμερα αυτή την πουλάει το T-Mobile, ας πούμε, και τα άλλα μαγαζιά, το Best Buy, για $300. Πολλά λεφτά. Δεν είναι μια καμερίσσα τώρα τόσα λεφτά θέλουν. Τέλος πάντων, όλα κοστίζουν. Και το τηλέφωνο δεν είναι ακριβό αυτό εδώ πέρα. Δεν είναι φθηνό, είναι ακριβό. Σας χρεώνουν. Σας χρεώνουν. Ό,τι και να κάνετε πρέπει να πληρώσετε. Λοιπόν, ένα άλλο το οποίο έχω πει είναι τα τηλέφωνα. Αυτό σταθερό τηλέφωνο είναι της Νέας Υόρκης και Ελλάδος και Καναδά και Βραζιλίας. Αυτό το κόκκινο τηλεφωνάκι. Αλλά αυτό το έχω προγραμματίσει όταν δεν είμαι εγώ εδώ να χτυπάει στο τηλέφωνο μου στο κινητό. Έτσι μπορείτε να πάρετε. Διαφημίζουμε συχνά το Magic TV Box που παίρνετε όλα τα κανάλια, movies, έργα, sports, ποδοσφαιρικούς αγώνες, ό,τι φανταστείτε μέσα στο μυαλό σας το έχετε στο Magic TV Box και είναι δωρεάν. Δεν πληρώνετε μηνιάτικα, αγαπητοί φίλοι. Πρέπει να το καταλάβετε πολύ καλά αυτό. Μην είστε πεισματάριδες, διότι άλλοι κάνουν τα λεφτά και όχι εσείς. Να μου πεις καλά, τι κερδίζεις από το Magic Jack και τι κερδίζεις από το τηλέφωνο, από το cable, από το και τα λες στον κόσμο. Κάποιος με πήρε και με ξέχεσε, με τα συγχωρήσω τη γλώσσα μου, πολύ βρίσιμο δεν λέει, μου είσαι αλήτης απατεώνας λέει, πας να βγάλεις, να μας βγάλεις από τις business έξω, εμείς χρεώνουμε κάθε μήνα λέει τόσα και τόσα, θα σε πάμε στα δικαστήρια. Μα δεν κατάλαβα καλά. Λοιπόν, welcome to the club, τους λέω εγώ σε όλους αυτούς, όποιοι νομίζουν ότι έχουν πρόβλημα τον εαυτό τους, αλλά ένα πράγμα, ο σταθμός μας είναι φημισμένος. Όχι μόνο να σας βγάζουμε τις αλήθειες, όχι μόνο να σας δούμε για τους πολιτικούς, τους άπιτους, τους άχρηστους, τους αχαήρευτους, αυτούς που να σας πουλήσουν και σας βάζουν το χέρι τους βαθιά στην τράπεζά σας, που θέλουν να σας πάρουν το σπίτι σας, ακόμα και τη γυναίκα σας και τα παιδιά σας, γιατί ήδη έχουν πάρει τα παιδιά σας, δεν το έχετε πάρει χαμπάρι ακόμα. Αυτοί οι λεγόμενοι, να το ξαναπώ, ίσως οι αλλοκομμουνιστοφασίστες, σας έχουν πάρει το τεκνό σας, το παιδί σας, την κόρη σας, το αγόρι σας, τη γυναίκα σας. Σας τα έχουν πάρει όλα. Τα λεφτά σας, ό,τι δουλέψατε, τις οικονομίες σας που έχετε στις τράπεζες ή στο social security, θέλουν να βάλουν χέρι εκεί. Θέλουν να πάρουν τα πάντα, το control από όλη την οικογένειά σας, αγαπητοί φίλοι. Θέλουν να σας βλέπουν φτωχούς, παύτωχους και homeless. Πιστέψτε με, αυτή η πολιτική, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Αμερική, θέλουν να σας δουν homeless. Σαν τον φίλο μας τον Κατινάρη, εκεί που ήταν στα ύψη με τις λιμουζίνες και με τα δίσκους και τα λεφτά του, σήμερα είναι απέναντι. Κοιμάται εκεί με τους κοκόδηλους, homeless. Μόνο αυτός. Πολλοί. Πολλοί εδώ στην Αμερική έχουμε εκεί μισή homeless, κυρίες και κύριοι. Λυπάμαι καμιά φορά veterans. Πολέμησα στο Αφγανιστάν.
πολέμησαν στο Βιετνάμ, πολέμησαν στο Ιράκ, χάσανε πόδια, χέρια, χάσανε αδρέφια. Και αυτή η κυβέρνηση εδώ πέρα σου δίνει μία. Και οι άνθρωποι είναι homeless, δεν έχουν που να κοιμηθούν. Το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι να φέρουμε, λέει, Άραβες και Πακιστανούς και Μεξικανούς, να τους ταΐζουμε και να τους δίνουμε. Θα σας πω για το αεροπλάνο τώρα σε λίγο. Έρχεται και αυτό. Κάποιος μου γράφει και μου λέει, τι έγινε με το αεροπλάνο που έκανες post. Θα πούμε και αυτό. Και αυτό του κατεστημένου. Το αεροπλάνο μάλιστα του κατεστημένου. Όλα σήμερα είναι στο κατεστημένο. Ό,τι συμβαίνει στην κοινωνία, ακόμα και άρρωστος άμα είσαι, αυτοί οι ίδιοι φταίνε. Του κατεστημένου που αρρωσταίνετε σήμερα, αγαπητοί φίλοι. Εσείς που αρρωσταίνετε στα καλά καθούμενα, μπαμ μπαμ μπαμ, πάτε στο νοσοκομείο και σου λέει έχεις 6 μήνες ζωής. Είναι του κατεστημένου. Ο κόσμος δεν έχει ξυπνήσει ακόμα. Στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στη Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, Αμερική, Βραζιλία, σε όλο τον πλανήτη έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο που δεν μπορεί. Δηλαδή, άμα τα καλοσκεφτείς, τρελαίνες. Αλλά ψυχραιμία, κυρίες και κύριοι. Δεν σας τα λέω για να τρελαθείτε. Πάμε στα τηλέφωνα τώρα. Αυτό εδώ. Α, να του. Κοιτάξτε τι είναι. Αυτό το τηλέφωνο δουλεύει κανονικά. Έχει Dalton. Αμέ. Να βάλω το speakerphone. Το ακούτε? Είναι τηλέφωνο Νέας Υόρκης. Τηλεφωνάνε, τηλεφωνάω όπου θέλω να τηλεφωνήσω. Τηλεφωνάει στην Ελλάδα, τηλεφωνάει στην Κίνα, τηλεφωνάει στη Βραζιλία, στον Καναδά. Δεν πληρώνω μία πεντάρα. Ούτε ένα πένι λιγιστό δεν πληρώνω. Ούτε μισό πένι, κυρίες και κύριοι. Να το βρω στον δρόμο. Δεν θα μου το φάει αυτό το ρημάδι το τηλέφωνο. Και εγώ αυτά που σας λέω, βλέπω, γιατί και εγώ είμαι σαν και εσάς. Δεν είμαι κανένας εκατομμύριος. Δεν είμαι κανένας πλούσιος. Είμαι και εγώ ένα φτωχαδάκι σαν και εσάς. Μπορεί το περαισιό μου να ακούγεται στις εκατομμύρια δολάρια. Η πραγματικότητα ποια είναι? Η πραγματικότητα είναι το εξής. Πώς θα μπορέσετε εσείς μέσω εμέναν, χωρίς να έχω εγώ οικονόμα, να έχετε το τηλέφωνο σας δωρεάν στο σπίτι σας και να μην πληρώνετε μια πεντάρα? Στην επιχείρησή σας μέσα έχετε 3 γραμμές. Γιατί να πληρώνεις, αγαπητέ φίλε, 300 και 400 δολάρια στη τηλεφωνική εταιρεία που αυτοί δεν έχουν Αμερικανούς προσωπικό? Παρέχουν Κινέζους, Φιλιππινέζους και Ινδούς. Παίρνεις για τέχνικα support, αλλά από την Κίνα σου τηλεφωνάει. Άχρηστη. Πληρώνεις κάθε μήνα 200 δολάρια εκεί, πληρώνεις για το cable TV άλλα 150, πληρώνεις για το τηλέφωνο σου εκεί πέρα τόσα, πληρώνεις για το άλλο εκεί τόσα, πληρώνεις από εκεί τόσα. Εάν τα βάλεις στο τέλος του μηνός, πόσο πληρώνεις όλα μαζί, δεν σε φτάνουν, δεν βγαίνεις οικονομικά. Να επανέλθω στο τηλέφωνο. Αυτό εδώ είναι ο το κόλπο. Κοιτάξτε το. Δεν το λέω αυτό για να σας πουλήσω εγώ τηλέφωνο, γιατί δεν βγάζω μια πεντάρα, κυρίες και κύριοι. Ούτε η εταιρεία μου δίνει. Ένας Εβραίος το έχει στο Μαϊάμι. Εβραϊκή εταιρεία είναι, κυρίες και κύριοι. Μάλιστα, μια και κατηγορούμε τους Εβραίους και τους κατηγορείται ότι είναι μόνο να μας πίνουν το αίμα, κάνουν και κάτι καλά αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό εδώ λέγεται όχι Magic TV Box, άλλο το Magic TV Box που έχετε όλα τα κανάλια δωρεάν και τα πάντα και γίνει χαμός όλο τον πλανήτη. Αυτό λέγεται Magic Jack. Το βάζεις στο ρεύμα, boom, και εδώ έχει ένα καλώδιο που πάει στο modem, στο ίντερνετ, και εδώ έχει ένα άλλο καλώδιο που πάει στο τηλέφωνο σου, τη συσκευή του τηλεφώνου σου, σαν για αυτή. Αυτό είναι το wireless. Το βάζεις εδώ, το βάζεις στο ρεύμα, πατάς το κουμπί σου, boom, και έχεις Dalton. Όπως το κανονικό το τηλέφωνο. Δουλεύει και με αυτό το τηλέφωνο, το μαύρο, το μεγάλο. Έχω εδώ στις γραμμές βάλει τώρα τηλέφωνα εδώ. Εδώ τώρα αυτά εδώ δουλεύουν. Και το έχω βάλει το σύστημά μου, δουλεύουν με 19 γραμμές με το Magic TV Jack. Αν είδες το Magic, όχι TV Jack, το Magic Jack. Λοιπόν, αυτό εδώ το αγοράζετε στο Kmart, στο Walmart, στο Best Buy, στο Target, στο ίντερνετ, στο Amazon, όπου και αν πάτε και όποια πέτρα να σηκώσετε, έχει γίνει και αυτό σαν τους κεφαλονίτες. Όποια πέτρα θα σηκώσεις θα μπεις και ένα κεφαλονίτη από κάτω. Ωραίο αυτό, ε. Είναι αλήθεια όμως αυτό, ε. Μην με παρεξηγείτε επειδή είμαι κεφαλονίτης. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα τώρα, βγαίνει και έρχεται έτσι. Βάζω εδώ το κονέξιο, το extension, το οποίο το βάζω στο
μόντεμ που σας δίνει το cable TV ή το ίντερνετ. Το βάζετε και βάζετε και το τηλέφωνο πιο μακριά, εδώ, και βάζετε, αυτό πάει στο ρεύμα. Αυτό εδώ πάει στο ρεύμα, κατευθείαν, βλέπετε εδώ. Έχει 110 βολτ, για αν έχετε για την Ελλάδα, δουλεύει και με 220 βολτ αυτό εδώ. Αυτό κάνει 55 δολάρια η συσκευή μαζί με 6 μήνες δωρεάν subscription. Αλλά μετά από τους 6 μήνες πρέπει να πληρώσετε 35 δολάρια το χρόνο. Αυτό όλο, τίποτα άλλο. Ούτε τάξη δεν πληρώνετε, τέλος πάντων. Δεν συμφέρει σε εταιρείες και στην κυβέρνηση να απολύονται αυτά τα συστήματα σε εσάς. Αυτοί οι liberals θέλουν να σας τα πάρουν όλα. Κάνεις ένα τηλεφώνημα στον Καναδά, το τηλεφώνημα είναι 99 σέντια και σε χρεώνουν φορολογίες 3 δολάρια. 2,95 λέει τάξες, άλλα τάξες, άλλα τάξες. Δηλαδή για 10 seconds μια φορά τηλεφώνησα στον Καναδά, τυχαία δηλαδή από κάποιο άλλο τηλέφωνο, και με χρεώσανε το κόστος τάξες. Μα ρε παιδί μου, τι είναι αυτό σου λέω. Λες τηλεφωνική εταιρεία, μα ούτε μισό λεπτό δεν μίλησα. Θέλετε 3,95 ένα τάξ, 2,95 το άλλο τάξ, 8,95 το άλλο τάξ. Ποιοι είναι αυτοί, λέω. Λέει αυτός που ψηφίζεται, λέει, μου λέει η τηλεφωνική εταιρεία. Εδώ, κατάλαβα. Το κατεστημένο. Φορολογίες. Φορολογίες στη βενζίνη μας, φορολογίες δεξιά, φορολογίες αριστερά. Είδα τώρα έναν πορτές μακούφι εδώ πέρα στη Φλόριδα. Μπορεί να ήταν εδώ πέρα στο Τάπο Σπρινς. Πήγε η πολιτεία και τον έβαλε 10 χρόνια, 5 χρόνια φυλακή, 6 χρόνια φυλακή. Πόσο πήγε. Του κατεβάσανε ένα σύστημα, το οποίο αυτό το σύστημα δίνει ηλεκτρικό στο σπίτι του, δωρεάν ηλεκτρισμό στο σπίτι του. Ο άνθρωπος δεν παραβίασε κανένα νόμο. Προσέξτε, δεν παραβίασε κανένα νόμο. Αγόρασε τα υλικά, αγόρασε. Να κοιτάξουμε και το βρω εδώ. Το έχω κάνει post στο Facebook και μπορεί εσείς αγαπητοί φίλοι να το δείτε κιόλας. Να δω μήπως το βρω. Το φίδι, βλέπω το φίδι, βλέπουμε το Artemis Ora. Για να σας πω και τη σελίδα κιόλας, να δούμε εδώ πέρα, να δούμε και τα υπόλοιπα. Ναι, εδώ είναι το πολύ αγαπημένο σας παιδί, κυρίες και κύριοι. Άρτεμι, για πες αλεύρι, ο Γιωργάκης σε γυρεύει. Είναι αλήθεια ότι σου έχουμε στείλει ντρόν, και ψάχνουμε στον Όλυμπο να σε βρούμε, να σας κατατοπίσουμε, μια και οι ελληνικές αρχές δεν μπορούν να σε βρούνε. Εμείς όμως, πίστεψε Άρτεμι μου, θα σε βρούμε με το ντρόν της φωνής των Ελλήνων, το οποίο πετάει τώρα στον Όλυμπο. Δεν πάνε βάλτε ραντάρ, δεν το πιάνεις τίποτα αυτό το ντρόν. Είναι τόσο έξυπνο που θα σε κάνει και θα σου βάζει φωτογραφίες σινεμασκόπ και έχρωμες. Θα σε βρούμε όμως, μην είσαι ήσυχος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα η παρέλαση. Έχω πολλά εδώ πέρα να σας παρουσιάσω από το Facebook. Αυτό το Facebook της Φωνής των Ελληνών. Εάν προσπαθείτε να μπείτε στο Facebook της Φωνής των Ελληνών, είναι sold out. Δηλαδή είναι γεμάτο, δεν μπαίνει άλλα άτομα. Παρακαλώ δοκιμάστε Tony Angelatos. Angelatos με AG ή LATOS και γίνετε φίλοι εκεί, το ίδιο πρόγραμμα είναι. Κοίταξε ρε ο άνθρωπος ρε, να κοίταξε ρε όλα, πάθε την πλάκα στη ζωή σας, αυτά που σας λέω και δεν με ακούτε. Αυτοί οι σοσιαλοκομμουνιστοφασίστες, τι θέλουν να κάνουν. Ακούστε αυτό εδώ πέρα. Τι έκανε ο άνθρωπος. Εγώ θα τον υποστηρίξω αυτόν τον άνθρωπο. Εφεύρεση μεγάλη. Τι έκανε. Έβαλε πτερύγια. Πτερύγια ο άνθρωπος έβαλε. Ακούστε το. Να δούμε ακριβώς τι έκανε. Έλα φωνή. Έχει γεμίσει. Δεν ακούγεται τίποτα. Ένα αυτό να ακούσουμε. Έλα εδώ. Orno, and they say it's a zoning violation. Neighbors consider it a nuisance. Now one person has been sent to jail all over a wind turbine, mind you. Fox 9 Jack Heiberger spoke to the family at the center of all of this. He joins us now. Why a wind turbine causing so much trouble here? You know, Tim, I guess it's a matter of personal preference if you kind of want to get into what's causing all of this. Now, personal preference, property rights have all been part of this very long debate, but the courts decided the turbine had to go. And the Nygaard family thought they'd pretty much complied, but as it turns out, this long, drawn-out battle wasn't over. Nice. I am not going to jail over this. It is not worth it.
On the banks of Lake Minnetonka, a wind revolution is gasping for air. Nobody should have to go through this just to prove that we all have the right to harvest the wind. Kendall Nygaard, you could say, is the last woman standing. To the right of where she's sitting is all that's left of a 30-foot wind turbine. So right there is the one at issue. We first caught up with her husband, Jay Nygaard, in the now infamous turbine back in 2014. At the time, he was in the midst of litigation, the city of Orno suing and a judge later ordering the turbine taken down. But through it all, Nygaard refused to give in, setting up this question from Fox 9's Tom Lydon. Are you ready to go to jail for this? I'm ready to go to jail for everybody in Minnesota's rights. And ready or not, that's exactly what happened. Just so our viewers can understand, where are you right now? Λοιπόν, με λίγα λόγια, αυτός ο άνθρωπος έβαλε αυτό τον ανεμόμυλο, ωραίο μικρό μηχάνημα, στο σπίτι του. Δεν εμποδίζει ούτε τους γείτονες, ούτε την πολιτεία, ούτε τον αέρα, ούτε τίποτα. Έχει ένα μοτεράκι και όπως είναι τα καλώδια, κατεβαίνει κάτω το μοτεράκι αυτό και δίνει εθρισμό στο σπίτι του. Έχει τις μπαταρίες του, το λεγόμενο solar energy. Η μπουροκρατία, αυτοί οι liberals, οι οποίοι πληρώνονται δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο, να μην γίνονται αυτά τα πράγματα στον πλανήτη. Μου θυμίζει την περίπτωση εδώ και δύο χρόνια στο Justin της Φλόριδας, που ένας είχε προβατάκια, κατσικάκια, κοτοπουλάκια, είχε κήπο, είχε λεμονιές, είχε ντομάτες, πατάτες, καρπουζάκια στον κήπο του, φυτεμένα. Είχε μεγάλο χωράφι και τα βάλει και τα πήρε. Του βάλανε πρόστιμο μισό εκατομμύριο δολάρια. Τελικά επήγε αυτό στα δικαστήρια στον Άριο Πάγο, κέρδισε τη δίκη και εξεσηκώθηκε ο λαός αυτής της μικρής της πόλης και είπανε στο Δημοτικό Συμβούλιο, που είναι όλοι πληρωμένοι εκεί που ήταν, και τους διώξανε διανυχτός. Πήγε ο Σερίφης και τους λέει: «Παιδιά, σηκωθείτε, παρετήστε τα, ποιες εκλογές ή εξεκλογές». Τους πετάξανε έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και μετά πήγαινε κι άλλοι και λέει: «Εντί, στη Φλόριδα, και τι να μην έχει τα βουλάκια φρέσκα δηλαδή. Θα πάρω αυτά τα αυγά που μας δίνετε, τα δηλητηριασμένα, τα λακανικά τα οποία είναι με σπρέι, τις ντομάτες οι οποίες είναι με ραδιενεργή και τα μήλα και τα πορτοκάλια σας. Έχουμε τα φρέσκα προϊόντα μας». Δεν θέλουν όμως αυτοί οι λεγόμενοι που σας είπα και έχουν βάλει τόσους τραγικούς νόμους. Μίλαγα με έναν τώρα την 25η Μαρτίου φίλο, ο οποίος βοηθάει και την εθνική μας, Έλληνας είναι, θα πω το όνομά του, βοηθάει την εθνική παρέλαση κάθε χρόνο. Του λέω: «Πώς πας?» Μου λέει: «Πώς να πάω?» μου λέει. Ευτυχώς που βγήκε αυτός ο Τραμπ, λέει, για να σωθούμε. Θα πάρει καιρό για να αλλάξει το κατεστημένο σε κάθε δημαρχία, σε κάθε county, σε κάθε πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Διότι 8 χρόνια, αγαπητοί φίλοι, έχουν κάνει ένα δίκτυο που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή, ο άνθρωπος παλιά έκτιζε κοντομίνιος, διαμερισμάτα, κοστρώξαμε. Μέσα σε 24 ώρες πήγαινε στο county, μπαμ μπαμ, σφράγιζε, έπαιρνε τη σφραγίδα και τελείωνε η υπόθεση. Τώρα για να πάει να χτίσει, πρέπει να περιμένεις κανένα χρόνο. Και σου φέρνουν αντίρρηση. Γιατί δεν θέλουν αυτοί οι liberals να είσαστε με λεφτά στο χέρι. Σας θέλουν, καταλάβετε το αυτό καλά, η δημοκρατική των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής είναι όπως είναι το Πασόκ στην Ελλάδα. Θέλουν οι κομμουνιστές. Θέλουν να σας δούνε σπασμένους. Πρέπει να πάτε στο welfare, πρέπει να σας βλέπουν με ναρκωτικά και τίποτα άλλο παραπάνω. Δεν θα φτάσει η Αμερική στο σημείο που έχουν φτάσει άλλα κράτη και αυτοκτονούν, αγαπητοί φίλοι. Είναι καιρός να ξεσηκωθεί η φωνή του λαού σε αυτούς τους ηλίθιους, μπορώ να πω, οι οποίοι οικονομάνε εκατομμύρια δολάρια στην τσέπη τους εις βάρος όλων μας του αμερικανικού λαού και σε όλο τον πλανήτη. Διότι οι παγκοσμιοποιητές δεν έχουν τι άλλο να κάνουν. Είναι μόνο και μόνο να σας κάνουν όλους τους φτωχούς, να σας αρρωστήσουν και να πεθάνετε και γρήγορα. Ένα από τα κόρ που έχει και ο άλλος που πήγαινε για πρόεδρος, ο Γκορ, με τον καιρό και θα πάμε και θα κάνουμε και θα ράνουμε,
Αυτός κάνει το σταυρό του να πεθάνουν όλοι τους στα 60. Μόλις φτάσεις στα 55 θα πηγαίνεις μπάμπ στο νεκροταφείο. Έτσι σκέπτονται αυτοί οι άνθρωποι. Ξέρετε γιατί? Γιατί σου λέει, δουλεύει από μικρό παιδί. Μέχρι τα 60 του έχουμε πάρει τόσο social security. Γιατί να τα πάει αυτός και να πάει να σταματήσει να κάνει retire και να τα δίνουμε? Θα τον πεθάνουμε μια ώρα νωρίτερα και τελείωσε η υπόθεση. Πεθαίνεις με διαφορετικούς τρόπους. Και έτσι αυτοί έχουν συντάξεις. Τα δισεκατομμύρια δολάρια από αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν σε όλη τη ζωή δεν προκανέουν οι άνθρωποι να γλεντήσουν τη ζωή τους. Φτάνουν στα 65 και καταλήγουν στα νοσοκομεία. Καταλήγουν με αρρώστιες, αρρώστιες που δεν υπήρχαν ποτέ στην κοινωνία. Πράγματα τα οποία δεν μπορεί να φανταστεί άνθρωπος. Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία, Αγγλία, Αφρική, Λατινική Αμερική, στις ΗΠΑ, στο Καναδά, ολούθενε. Διότι αυτοί που ο Γεωργάκης Παπανδρέου ήταν και πρόεδρος και είναι ακόμα πρόεδρος της National Σοσιαλιστικής, η ατζέντα τους είναι μία. Το πώς θα σας κάνουν φτωχούς, επαναλαμβάνω. Το πώς θα σας πάρουν τα χρήματα τα οποία έχετε δουλέψει σε όλη σας τη ζωή. Επαναλαμβάνω. Σας θέλουν πεθαμένους και σας θέλουν φτωχούς για να μπορέσουν 10 άτομα η νέα πλέον παγκόσμια πρώην Σοβιετική Ένωση. Ο νέος κομμουνισμός που δεν λέγεται κομμουνισμός, λέγεται σοσιαλισμός. Ποια είναι η διαφορά? Σοσιαλισμός εξίσου κομμουνισμός ή φασισμός. Το ίδιο πράγμα, γι' αυτό έχω τους ονομάσει και τους Ευρωπαίους σοσιαλοκομμουνιστοφασίστες. Τώρα μου γράφει και η Τόρη. Γεια σου Ντοξοτόρη, μου στείλε εδώ πέρα τώρα και μου λέει, κοίταξε εδώ πέρα. Γιατί δηλαδή εμείς εδώ στη Φλόριδα που έχουμε σπίτια και έχει να βρέξει δεν ξέρω πόσο καιρό, 6 μήνες έχει να βρέξει εδώ, αμάν, πού πήγαμε σε διαφήμιση? Τόρη, δεν μου τα λες καλά. Γιατί μου στείλες διαφήμιση? Μήπως ήταν βάρος αυτό? Για να βγω από εδώ πέρα, γιατί μπήκε διαφήμιση τώρα και δεν θέλω διαφήμιση. Λοιπόν, εδώ είναι. Το solar system. Μπορείτε να βάλετε στο σπίτι σας αυτά τα γυάλινα για roof, το οποίο είναι με μπαταρίες, τα ηλιακά συστήματα. Αυτό το ηλιακό σύστημα, αγαπητοί φίλοι, τι κάνει? Αποθηκεύει τον ήλιο και την δημιουργεί σε ενέργεια. Έχει μπαταρίες, πάλι διαφήμιση έπεσε. Αμάν ρε παιδί μου, αν πας εκεί πέρα κατευθείαν σε τρέλα, έχει ένα έξι εκεί. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα τώρα αυτός εδώ? Αυτός μας λέει ότι δεν μπορεί να διαβάζει γιατί παίρνει όλο διαφημίσεις. Σαν πει στη Φλόριδα λέει, straps day. Εδώ στη Φλόριδα, ας πούμε, είναι και 768 λέει days. Λέει straps of the sunny days. Μάλιστα, θέλουν αυτοί να σταματήσουν, αυτό από το Los Angeles Time, να σταματήσουν, να βγω από τη σελίδα αυτή. Καμιά φορά μπαίνεις σε αυτές τις σελίδες και έχουν και βάιρες μέσα. Τέλος πάντων. Αγαπητοί φίλοι, αυτά τα συστήματα και τα ηλιακά συστήματα με ανεμόμυλους και αυτά, οι liberals δεν τα θέλουν. Ή έχουν βγει αυτοκίνητα τα οποία δουλεύουν με μπαταρία και ηλιακό σύστημα. Το είδα ένα σιτάμπα, το είχα κάνει και πώς, ένα ωραίο αυτοκίνητο, το κάνει 75.000 δολάρια. Αλλά άμα η κυβέρνηση δώσει το δικαίωμα και τις άδειες να υπάρχει μια άλλη παραγωγή, το αυτοκίνητο αυτό δεν κοστίζει ούτε 500 δολάρια να το κατασκευάσουν. Ούτε 500 δολάρια. Δηλαδή με λίγα λόγια θα έχουμε ένα ωραίο αυτοκίνητο, μεγάλο αυτοκίνητο, με εντάξει πες 5.000 δολάρια. Big deal. Αλλά ποτέ σου θα βάζει λάδια, ποτέ θα μολύνει την ατμόσφαιρα, δεν θα καίει γκάζι, θα είναι με μπαταρία. Ήδη υπάρχουν σε μερικά McDonald's και gas stations που άμα βάλεις 300 μίλια σταματάς για καφέ για 20 λεπτά, το βάζεις στο αυτοκίνητο στην πρίζα, αν δεν έχει ήλιο δηλαδή εκεί που είσαι, και το φορτίζεις μέσα σε 20 λεπτά και οι μπαταρίες είναι φορτισμένες για άλλα 300 μίλια και το ρεύμα είναι δωρεάν. Υπάρχουν τόσα πολλά με τα τελευταία της τεχνολογίας, αγαπητοί φίλοι, που μπορούμε να ζούμε τη ζωή μας και να μην χαλάμε ούτε ένα πένι. Δηλαδή να παίρνεις ένα σεβαστό μεροκάματο και να σου μένουν αυτά και να πεις εντάξει τώρα δούλεψα το χειμώνα,
ας πάω και ένα μήνα διακοπές στην Ελλάδα που λέει ο λόγος, στην Ιταλία ή στη Βραζιλία, και να έχεις κρυφτό χρήμα στην τσέπη, αγαπητοί φίλοι. Αυτοί δεν τα θέλουν αυτά τα πράγματα. Σε θέλουν σκλάβο. Να δουλεύεις 3-4 δουλειές, μέρα νύχτα, το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ και τα μεσάνυχτα, για να μπορέσεις να επεξέρεις τα έξοδά σου. Έτσι σας θέλουν. Δεν υπάρχει ένας πολιτικός της προκοπής ο οποίος θα πει καθίστε ρε παιδιά, ή αυτοί οι δημοτικοί σύμβουλοι που ψηφίζετε στις δημαρχίες σας, στο accounting, έχετε λέξει ακριβώς το τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους. Θα μου πείτε, Άγγελε, ή είσαι ψυχοπαθής ή έχεις έρθει από άλλο πλανήτη. Κανένα από τα δύο δεν είμαι. Και θα ήθελα να καλέσω μια μέρα εδώ το φίλο μας τον Ινδοαμερικανό δήμαρχο από το Κλίγουρε, μια και το έχει φέρει η συζήτηση, μετά το Πάσχα, να μου πει με την περιηγόητη συζήτηση το Σαντόλογη στη δημαρχία του Κλίγουρε. Λόγω του ότι δεν είναι ότι ασχολούμεθα μόνο με την Ελλάδα ή με την πολιτεία μας ή με τις εκλογές στην Αμερική ή οτιδήποτε, όπου υπάρχει το συμφέρον του Αμερικανού πολίτη, εμείς το κάνουμε έρευνα, προπατώσω εγώ. Ακούστε πράγματα να δείτε τι έχει συμβεί στο κλήρο με τους Scientologists. Οι Scientologists κατάφεραν να περάσουν κάποιους νόμους ώστε το κλήρο να μην πληρώνει, ή μάλλον όχι το κλήρο, η εκκλησία των Scientologists να κάνει και άλλες μεγάλες αγορές στο Clearwater Beach με μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, με μεγάλες πολυκατοικίες μπροστά στη θάλασσα, στο νερό, ώστε να φέρει τους τουρίστες από την Ευρώπη, οι λεγόμενοι members του Scientologists, members του Scientologists, και να μην πληρώνουν μία πεντάρα στη δημαρχία του Clearwater ή στο county ή στο state, με την προϋπόθεση ότι είναι εκκλησιαστικός οργανισμός. Πολύ έξυπνο το παιχνίδι των Scientologists. Επιάσανε το Δημοτικό Συμβούλιο, κυρίες και κύριοι, του Clearwater, έναν προς έναν, όχι τη στιγμή που ήταν η συνεδρίαση που γίνεται κάθε Τρίτη, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πηγαίνει και ο καθένας θα ακούσει ότι συζητάει ο καθένας, αλλά τους πιάσανε έναν προς έναν σε διαφορετικές ώρες. Τους βγάλουν για δείπνο, κάνα στεκάκι, κάνα στακό, κάνα στεκάκι, τσεκάκι στην τσέπη με κανένα ποσό, φουνός, έτσι υπολογίζω εγώ δηλαδή. Τους κάνουν την πλήση εγκεφάλου τους city commissioners, έτσι όταν πήγανε επροχτές στη δημαρχία του Clearwater, ήταν όλοι μελετημένοι και διαβασμένοι με το βαγγέλιό τους στο χέρι, και χωρίς καμία αντίρρηση όλοι ψηφίσανε υπέρ των Scientologists να κάνει και άλλες τραγικές αγορές εις το Clearwater. Και εσάς που είσαστε κάτοικοι του Clearwater, σας ρωτώ κάτι και να μου πείτε και να μου απαντήσετε, και να πάρετε τη δημαρχία τηλέφωνο και τους commissioners, διότι αν εγώ ήμουν πολίτης του Clearwater, διότι είμαι πολίτης του Tapos Springs, παλιά ήμουν πολίτης του Clearwater και ψήφιζα, τώρα είμαι στο Tapos Springs, αλλά εάν ήμουν πολίτης του Clearwater, εγώ δεν θα ξαναψήφιζα κανέναν από αυτούς τους city commissioners του Clearwater. Διότι σας πούλησαν, διότι πέρασαν νόμους εναντίον του λαού του Clearwater. Ακούστε, τώρα που θα κάνουν αγορές οι Scientologists και άλλα ξενοδοχεία και άλλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που η Δημαρχία εισπράκτει φορολογίες κάθε χρόνο, δεν θα ξανά εισπράκτει φορολογίες. Η Δημαρχία έχει να πληρώσει αστυνομία του Clearwater, έχει να πληρώσει λιμεναρχείο, έχει να πληρώσει πάρα πολλούς που δουλεύουν στη Δημαρχία. Είναι φυσικό, είναι σαν μια επιχείρηση. Πρέπει να έχεις εισπράξεις για να μπορέσεις να πληρώσεις αυτά τα οποία πρέπει να πληρώσεις σαν δημαρχία. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Η αντίρρηση μου είναι το εξής. Γιατί, αγαπητέ φίλε, το μισό Clearwater να μην πληρώνει φορολογίες, διότι το μισό Clearwater θα το αγοράσουν οι Scientologists, όλες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που είναι πολύ χρήμα θα τις πάρουν οι Scientologists, δεν θα πληρώνουν μια πεντάρα σε φορολογίες στο state, στο city και στη δημαρχία και στο county. Και ρωτώ το εξής, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα πληρώνει σήμερα? Εσείς τα κορόιδα που μένετε στο Clearwater. Μάλιστα, εσείς τα κορόιδα που μένετε στο Clearwater. Έχετε ένα σπιτάκι και μένετε τώρα εκεί πέρα τόσα χρόνια. Θα έρθει το επόμενο χρόνο
η απόδειξη στο ταχυδρομείο και θα σου λέει, ξέρεις κάτι, ανεβήκανε λόγω ότι έχουν πάρα πολλά έξοδα, ανεβήκαν οι φορολογίες. Και εκεί που πλήρωνες παραδείγματος χάρη 100 το μήνα, θα σου πει τώρα θέλω 200 το μήνα. Τα διπλάσια ή τα τριπλάσια. Δεν σου λένε όμως ότι οι Scientologies αγοράσαν το μισό κλήρο ρε, και λόγω των Scientologies οι οποίοι εμφανίζονται σαν μια εκκλησία δεν πληρώνουν φορολογίες, αλλά δημιουργούνται business για τους Scientologies, για τους Scientologies, από τους Scientologies. Τραβάνε τον τουρισμό στο κλήρο ρε. Έχουν εστιατόρια, έχουν ξενοδοχεία, έχουν τα πάντα και έχουν και ένα κακελωτό σταύρο στην πόρτα μπροστά. Και σου λέει είμαστε εκκλησία. Και δεν πληρώνουν μια πεντάρα. Εσείς το βλέπετε λογικό αυτό το πράγμα? Εγώ το βλέπω πολύ λαθασμένο. Καλά που τους έχω στο μάτι από την πρώτη μέρα που πάτησα στο κλήγορο, γιατί μου ρίξανε αυγά. Και με το δίκιο τους αυτοί που μου ρίξανε τα αυγά. Σας έχω πει την ιστορία. Εκεί στη φωλιά των Scientologies, που ήταν το Capitol Theater που το χεσοκράτσαμε εμείς παλιά. Ωραίος κινηματογράφος, μεγάλος κινηματογράφος. Έπαιρνε 500-600 άτομα μέσα. Παίζαμε κινηματογραφικές ταινίες, κυρίες και κύριοι. Βέγκο, Κωνσταντάρα και τέτοια πράγματα. Και έρχονταν όλοι από τάπο, φίλου από την τάπα, στον κινηματογράφο κάθε Κυριακή. Ήταν ωραία. Άλλες οι εποχές αυτές. Και εγώ τώρα με το μαύρο το παντελονάκι μου, ανύπατος τότε, με τους ειρικάς, με το μαύρο το παντελονάκι μου, ένα άσπρο που καμισάκι να φαίνουμε ωραίος και μια ωραία γραβατούλα, να φαίνεται κάποιος πιο εμφανίσιμος εκεί που είμαστε στον κινηματογράφο. Σε μια στιγμή περνάνε κάτι κάρο στον δρόμο, εκεί μπορεί στον δρόμο να κατοτοπίσω το κουμπί, μου έρχονται στα μούτρα αυγά. Ωμα, αυγά. Σπάνε πάνω στο κεφάλι του, τους κοιτάζω τρελοί οι άνθρωποι. Πού ήρθε εδώ πέρα, αυγά. Τότε μου λέει και ο κύριος Πομπάκης, γεια σου, Γιώργο. Σε βάλανε στο μάτι, λέει, γιατί σε περάσανε για Scientologies, λέει. Δίνεσαι και εσύ σαν Scientologies. Εγώ δεν ήξερα για αυτήν την εκκλησία τι είναι. Γιατί αυτοί έχουν τον ερχόμενο στρατό. Όλοι που δουλεύουν εκεί έχουν άσπρο πουκαμισάκι, γραβάτα και μαύρο παντελονάκι. Λοιπόν, έτσι ήμουν και εγώ ντυμένος. Τυχαία, πού να ξέρω εγώ ότι θα με πέρασω μια Scientologies. Τότε ήταν ο Σπανιόλος δήμαρχος του Κλήγορε. Κάθε μέρα οι εφημερίδες δεν ακατεβατά. Οι τηλεοράσεις φωνάζανε, οι Scientologies να μας φάνε το Κλήγορε. Και όλα αυτά που έγραφε και τα έλεγε ο Μεξικάνος, ο Σπανιόλος, ας πούμε, ο Λατίνος δήμαρχος, είχε δίκιο. Ξέχασα και το όνομά του. Είχε δίκιο. Και πάντα μου λέει, Γιάννης, λοιπόν, να βοηθήσεις. Να τους διώξουμε από εδώ πέρα από το Κλήγορε. Τι να πεις τώρα. Τέλος πάντων. Αυτά λοιπόν, θα πάμε και στα τηλέφωνα σε λίγο. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, με τα αεροπλάνα τώρα. Αυτό είναι το ωραίο. Αυτό μπορεί να το πάρουμε και για πλάκα, μπορεί να το πάρουμε και για... Είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, στα αεροπλάνα τώρα. Πού να βρω το βίντεο να λεφτώ. Όταν ταξιδεύατε παλιά, βρέθηκε και ένα φίδι εδώ στη γειτονιά μας, να το παρουσιάσουμε και εμείς στην οθόνη. Κοιτάξτε αυτό το φίδι, πού είναι αυτό. Περνάμε μετά όταν πάμε στην κουραζιέρα. 15 πόδια λέει, Snake Lane, Florida, στο Everglades. Εκεί για εσάς τους τουρίστες που με βλέπετε, που οδηγάγαμε με τα λεωφορεία να πάμε στην κουραζιέρα. Και εκεί έχει και φίδια, έχει κορκώδες. Κοιτάξτε πόσο μεγάλο το φίδι. Boas, Python. Μάλιστα. Αυτό το φίδι το ένα. Πάμε με τα αεροπλάνα τώρα. Αν μην ξεχνάτε εδώ στην κουραζιέρα μας, η οποία είναι η κουραζιέρα, την πάμε και αυτή ένα λεπτό. Μην ξεχνάτε, η κουραζιέρα είναι 13 Ιανουαρίου. Οπωσδήποτε κλείστε, 649 ευρώ το άτομο. Πλάσια τάξες, είναι το Seaside το κουραζιερόπλοιο. Είναι πάρα πολύ ωραίο κουραζιερόπλοιο. Θα έχουμε 1 με 2 τραγουδιστές από την Ελλάδα, απευθείας από την Ελλάδα στο καράβι φέτος. Θα ανακοινώσω τα ονόματά τους εντός των ημερών με την κεντρική διαφημίση που θα έχουμε και τα βίντεο που θα δείτε για αυτούς τους τραγουδιστές. Είναι φανταστικοί. Θα πάμε σε 4 νησιά και είναι η καλύτερη ελληνική κουραζιέρα που υπάρχει στην Καραβαϊκή. Με το σούπερ μεγάλο κουραζιερόπλοιο, το οποίο είναι ολοκέντρο, το Seaside Cruise Boat. Αξίζει τον κόπο, αγαπητοί φίλοι, να έρθετε σε αυτή την κουραζιέρα μας. Πάμε παρακάτω. Να πάμε στο αεροπλάνο τώρα. Εδώ είναι το αεροπλάνο. Λοιπόν, πρώτα πάμε σε αυτό το βίντεο κλιπ που θα ήθελα να δώσετε την προσοχή σας, αγαπητοί φίλοι. Ερχόσουνε από την Ελλάδα με ένα super jet
η Ολυμπιακή Αεροπορία ήταν, η Σαμπίνα ήταν, η Air France ήταν, ή όποια άλλη, TWA, American, ξέχασα πώς λέγονται αυτές οι εταιρείες παλιές, Pan America, καθόσουνε, εκεί που καθόσουνε, σου φέρνουν ένα ωραίο στέκι, ωραίο φαγητό. Το έτρωγες και χόρτωνες. Σου φέρνω ό,τι ήθελες. Μετά που έτρωγες, άνοιξες το τσιγάρο σου, κάπνεις μέσα στο αεροπλάνο, δεν τρέχει τίποτα. Ησυχία, τα πάντα. Μετά τα παιδιά είχαν τα video games, τα ηλεκτρονικά video games, θα θυμόσαστε τα Nintendo, το Atari, αυτά μικρούλικα τα οποία παίζανε. Μπα, ηλεκτρονικό είναι και αυτό. Μετά βγήκαν τα τηλέφωνα, τα iPads που ακούς μόνο μουσική, αλλά δεν κάνουν τηλέφωνα έξω, μόνο μουσική ακούς, και τα ηλεκτρονικά βιβλία και όλα αυτά τα πράγματα. Και μετά βγήκαν τα τηλέφωνα και τα πάντα. Εδώ το τηλέφωνο. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, όλα αυτά βγήκε ένας διεθνής νόμος από τους σοσιαλοκομμουνιστοφασίστες. Προσέξτε, αυτός ο νόμος βγήκε από αυτούς. Αυτά που προανάφεραν τα κόψανε και απαγορεύονται. Τι σας δίνουνε τώρα? Όταν μπαίνεις στο αεροπλάνο, φαγητό δεν έχει. Έρχεσαι από την Ελλάδα, σε σπάει πείνα. Πρέπει να φέρεις το σάντουιτς μαζί σου. Εκτός αυτού, θα σου δώσουν σπόρους με 100% αλάτι. Το αλάτι, για να ξέρετε εσείς οι φίλοι, είναι το number one, το οποίο δημιουργεί όλες τις αρρώστιες στο σώμα του ανθρώπου. Οτιδήποτε έχετε και έχετε μεγάλη υπερβολική δόση του αλατιού στο φαγητό σας, είτε ομότο τρώτη με σπόρους ή οτιδήποτε, είναι ανθυγινό για όλες τις ηλικίες. Μπορεί να μην το πάρετε χαμπάρι, αλλά στην πάροδο του χρόνου το αλάτι έχει αποδειχθεί πλέον από professionals επιστήμονες και όχι επιστήμονες του κατεστημένου ότι είναι το χειρότερο. Γι' αυτό και στα αεροπλάνα σας βάζουν να τρώτε αλάτια. Τα φαγητά αλάτι. Η σπόρα, οι σπόροι, τι έχουν εκεί μέσα να τρώτε όταν ερχόσαστε, όλα αλάτια. Επίσης, σε λίγο θα επιτρέπουν να καπνίζουν και μαριγουάνα μέσα στα αεροπλάνα, μια και τα υπόλοιπα τα έχουν καταργήσει. Δείτε αυτό το βίντεο, έχει πλάκα. Δείτε το κατά πόσο θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτά που είπαμε προηγουμένως. Ladies and gentlemen, as we prepare for takeoff, please turn off all electronic devices. Why do we have to turn off our electronic devices? Because they can interfere with the plane's navigation. Oh, okay. So anyway... How? The electronic signals can interfere with the signals between the plane and the radio tower on takeoff and landing. Oh, okay. Gotcha. That makes sense. Thank you. Okay. Let's all make sure that our seats are fully upright. Wait. I mean, I get why I can't have a radio or whatever, but how is my Kindle going to screw things up? That's a good question. It's not just about radios. All devices have an electromagnetic field that can interfere with the radio frequencies. Okay, that's cool. All right, please make sure that all tray tables are... Wait, so you're saying that a $90 million aircraft can't ignore the signal from my $40 iPod Shuffle? That's weird. She's right. That is weird. Yeah, now I'm confused again. If they're so dangerous, why do you allow devices on the plane and not, I don't know, gels? Yeah. Could I hold this plane hostage with my 3DS? Some devices are more dangerous than others, but there isn't enough time to go through them one by one. I mean, how come the plane doesn't interfere with my phone? And why don't the other phones interfere with my phone? I just always leave my phone on and nothing happens. Yeah. That is so you can't! It's just a phone. Everybody, no! All electronic devices have to be turned off. I can't turn off my pacemaker. Well, your pacemaker is fine. Just opens up a whole new can of worms. Airplanes are magic! No one knows why you have to turn off your phones, and you want to know why? Because no one knows how an airplane works! I thought the wings generated lift. Lift? Thrust? No. Scientists want you to think that they figured it out, but no one has ever figured it out, and now we're just rocketing through space on a 30-ton dumpster running on God knows what magic, and you guys want to just dick around with that? I mean, who knows what could fuck this shit up, okay? Oh, po. Twitter machines for just 13 minutes while we soar through the clouds.
fucking sky malls! Okay! Άσχημη γλώσσα έχει κιόλας. Κοιτάξτε τι θα κάνει αυτή τώρα. Το τηλέφωνο για αυτή δουλεύει κανονικά. My sister is pregnant! Μάλιστα. Αυτή είναι η νόμη, κυρίες και κύριοι, που έχουν βάλει αυτοί οι ανθρώποι και πολλά άλλα. Είναι τόσοι πολλοί νόμοι που δεν είναι χιλιάδες, είναι εκατοντάδες χιλιάδες νόμοι που προσπαθούν να περάσουν στον άνθρωπο επάνω. Κουβεντιάζουμε για τα δικά σας συμφέροντα. Όλα είναι για να κάνουν χρήμα. Όλα είναι για να σας σκοτώσουν, να σας ακριστέψουν και να σας ληστέψουν. Το τελευταίο είναι να σας ληστέψουν. Με πάντα τις ευλογίες κάθε κυβέρνησης. Ληστεία, όπως γίνεται η ληστεία στην Ελλάδα. Τα μνημόνια και όλα αυτά δεν είναι τίποτα άλλο, είναι μια ληστεία, αγαπητοί φίλοι, από τη δικιά σας την κυβέρνηση που εσείς ήδη ψηφίσατε, που νομίζετε ότι είναι χριστιανοί, που νομίζετε ότι είναι του Ευαγγελίου, που νομίζετε ότι είναι οι ανθρώποι που αγαπάνε τους Έλληνες, τα παιδιά σας και τις γυναίκες σας και την οικογένειά σας ή ακόμα και την πατρίδα τους. Δυστυχώς όλοι αυτοί οι οποίοι αποκαλούν τους εαυτούς τους σοσιαλοκομμουνιστοφασίστες είναι οι χειρότεροι εχθροί που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι οι χειρότεροι σας εχθροί σας. Εχθροί οι οποίοι δεν μπορεί να φανταστείτε. Ούτε στον ύπνο σας, κυρίες και κύριοι, δεν θα βλέπετε τέτοιους εφιάλτες, αυτά τα οποία ετοιμάζουν για τα επόμενα 10 χρόνια ή στον πλανήτη επάνω. Κάνανε δοκιμές πώς θα αρρωσταίνουν τους ανθρώπους και να πεθαίνουν γρήγορα. Αεροπλάνο ραντίζουνε με μικρόβια. Είδα ένα βίντεο προηγουμένως στη Συρία, από τη Συρία, να σπαρταρούν όμορφα παιδάκια, αγόρια και κορίτσια, και οι γονείς τους να τα ξεπλένουν λες και ξεπλένουν κανένα αυτοκίνητο στη γιάρδα με μάνικες νερού, με μικροβιολογικό πόλεμο, κυρίες και κύριοι, από τους Άσεις που τους δημιούργησε το κατεστημένο. Αυτόν τον πόλεμο τον δημιούργησε το κατεστημένο. Αυτούς που εσείς ψηφίζετε κάθε μέρα, αυτοί δημιουργήσανε, κυρίες και κύριοι, όλα αυτά τα οποία και πού να δείτε ακόμα. Κουβεντιάζουμε για τρελά πράγματα. Τρελά πράγματα. Η καινούρια γενιά δεν ξέρω πόσο θα αντέξει μετά από 50 χρόνια. Πού θα βρίσκει το πλανήτη μας μετά από 50 χρόνια. Θα υπάρχουν οικογένειες. Θα υπάρχουν παιδιά. Ή βρίσκεις μία, παμ παμ, ένα παιδί από τη μία, ένα παιδί από την άλλη, ένα παιδί από την άλλη. Τα παιδιά σου όμως δεν είναι δικά σου. Θα τα παίρνει το κατεστημένο. Για να τα δημιουργούν κλόνς και στρατό για να πολεμάνε εσάς τους ίδιους. Αυτό θέλουν. Να μην υπάρχει ο πόνος της οικογένειας, να μην υπάρχει αγάπη, να μην υπάρχουν θρησκείες, να μην υπάρχει τίποτα στον πλανήτη. Να μην σας κουράζω, αγαπητοί φίλοι, να μην σας κουράζω. Πάμε στα τηλέφωνα τώρα. Πρωτού πάμε στα τηλέφωνα, να σας παρουσιάσω τώρα και ένα κομμάτι από την Εθνική Παρέλαση που έκανε η Φιλαδέλφια. Δεν είναι πολύ ωραία η παρέλαση. And thus the Declaration of Greek Independence on March 25th, 1821. It is tradition that members of the Peloponnesian Society have the honor of carrying the banner. Officers, the President Nikos Spiliotis, the Vice President and General Chairman George Maniakis, the Treasurer Kostas Ioannitsas, Assistant Treasurer Stephanos Evangelopoulos, the Secretary Eleftherios Constance,
the Corresponding Secretary, Gina Varoufakis. Also, we have with us His Eminence Metropolitan Evangelist of New Jersey. Ωραία λοιπόν, αυτά είναι ένα κομμάτι από την παρέλαση. Είναι λόγω του ότι δεν ήταν όπως είχαμε εμείς την παρέλαση με πολλές κάμερες, θα την ποντάρω, είναι πολύ μεγάλη και θα πάρει και πέρα 3 ώρες για να τη μεταδώσουμε ολόκληρη. Υπήρχαν πάρα πολλές καθυστερήσεις. Τέλος πάντων όμως, ωραία η παρέλασή τους. Συγχαρητήρια στη Φιλαδέλφια και στην Baltimore. Στη Φιλαδέλφια είχαν έρθει οι Εύζωνες, ήρθαν πρώτα στη Φλόριδα, μετά πήγαν στη Νέα Υόρκη και μετά από τη Νέα Υόρκη πήγαν στη Φιλαδέλφια. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια σε όλους εκεί πέρα για την παρέλαση και αυτοί που ενίσχυσαν την παρέλαση και βοήθησαν τις παρελάσεις τους. Η παρέλαση θα είναι τον Απρίλιο, μετά το Πάσχα στο Σικάγο, λόγω του καιρού. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτοί τόσο αργά. Παλιά ήταν 25 Μαρτίου όλες τις παρελάσεις. Επίσης στο Μόντρεαλ θα γίνει τον Απρίλιο, όχι στο Μόντρεαλ, στο Τορόντο του Καναδά θα γίνει τον Απρίλιο κτλ. Λοιπόν, πάμε στα τηλέφωνα τώρα να ακούσουμε και τους φίλους ακροατάς για να μας πούνε. Λέγατε, σας ακούμε. Ναι. Γεια σου, Μάγκα Άγγελε. Γεια σου, αγαπητέ φίλε. Πάλι Στέφανος από Γιούτα. Γεια σου, μεγάλε Στέφανε από το Γιούτα. Γελάω 3 η ώρα, για σένα είναι 5 εκεί. Α, 3 η ώρα είναι και το μεσημέρι, στο Γιούτα. Είσαι πάνω από το Ρήνο, είσαι κάπου εκεί. 4 και 4. Απλώς 3 η ώρα ξεκινάς την εκπομπή σου εσύ. Α. Είναι... Όχι, 5 η ώρα την ξεκινάς όλα φλόγοντας. Ναι, 5 η ώρα και πάμε μέχρι τις. Ναι. Και μόλις γυρνάω σπίτι από τη δουλειά λέω κάτσε να σε ακούσω, να μου ξεακούω τώρα κανένα μήνα. Ναι. Πολύ ενδιαφέροντα, πάρα πολύ ωραία αυτά που λες. Και όλα αυτά με την τεχνολογία, με τα κόλπανα. Εγώ ας πούμε έχω μέτρο PCS έχω. Ναι, αυτό είναι και δωρεάν τηλέφωνο, ξέρεις, σου δίνουν και έχει και δωρεάν ίντερνετ. Εντάξει, οι μέτρο PCS που έχω εγώ να σου πω τώρα, δεν έχω ψάξει και τις εταιρείες να σου πω, έτσι τι γίνεται εδώ. Ναι. Δίνω $70 το μήνα. Ναι. Αλλά πραγματικά έχω unlimited internet. Παντού δίνω 8 giga tethering στον υπολογιστή, ξέρω εγώ, ή οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε άλλο τηλέφωνο. Και έχω, ξέρεις, απεριόριστες κλήσεις στην Αμερική. Νομίζω και στον Καναδά. Νομίζω και στον Καναδά, δεν είμαι σίγουρος. Για τον Καναδά είμαι σίγουρος. Ναι. Και έχω και σταθερά σε όλη την Ελλάδα απεριόριστο. Το οποίο με βολεύει πάρα πολύ. Μιλάω όσο θέλω. Ναι, καλό αυτό. Καλό. Να, είναι καλό αυτό. Να σου πω κάτι και το μέτρο PCS. Τώρα, τι γίνεται όμως, να σου πω γι' αυτό. Είμαι εδώ στη Γιούτα, ξέρω εγώ, Salt Lake και περίχωρα και τέτοια, εντάξει, πιάνει. Αν φύγεις τώρα, αυτό είναι πολύ σημαντικό, που το έχει μόνο η Verizon έχω δει στην Αμερική. Και έτσι. Τι Mombo. Αν φύγεις, δηλαδή, αν διασχίσεις, ξέρω εγώ, ταξιδεύεις, διασχίσεις την Iowa, ας πούμε, έτσι. Διασχίσεις την Nebraska, ας πούμε, έτσι. Δεν πιάνεις τίποτα. Μπορεί να έχεις μόνο τίποτα. Η AT&T. Κοίταξε, ναι. Στην Αμερική γενικά και σε όλο τον κόσμο είναι 3 εταιρείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η AT&T είναι η πρώτη, ναι, εταιρεία η οποία έχει τα towers στις highways. Θα σου πω γιατί. Δώσε την προσοχή σου. Το Verizon ή το General Telephone δεν είχε towers παλιά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Απλούστατα ενίκιαζε τα towers, δηλαδή τις κεραίες, από την Sprint Company. Το Sprint Company είναι αυτή η εταιρεία που είναι πάρα πολλές δεκαετίες στην επιχείρηση και η οποία αυτή η εταιρεία έχει υπογράψει συμβόλαια με την Αμερικανική κυβέρνηση, με το Σερίφι, με αστυνομίες, με σχολεία, τέτοια πράγματα. Και το γνωρίζω πολύ καλά εγώ αυτό, διότι στο δικό μας το Tower, την κεραία που έχουμε στον υποτίθεται παραδείγματος χάρη, έχουμε τώρα για 20 χρόνια, 30 χρόνια το Sprint Company. Που νοικιάζει την κεραία μας. Και αυτή ήταν μόνο για την αστυνομία και για το Σερίφι. Ξέρεις, όταν τρέχει ο Σερίφι στη highway, δεν είχαν τα two-way radio. Και τα κοπίτσες που δουλεύουν. Δουλεύουν με το Sprint. Λοιπόν, το Sprint έχει όλα τα towers. Η General Telephone, η οποία αγοράστηκε και άλλαξε όνομα και έγινε Verizon τότε, μετά, αυτή έχει μόνο τις local γραμμές στις πόλεις. Όλες τις γραμμές, fiber, τα πάντα είναι δικές της. Μετά που άλλαξε τα πάντα, η General Telephone νοικιάζει από το Sprint τα towers. Γι' αυτό έχει σήμα. Όπως και η T-Mobile, που ήταν φρέσκια εταιρεία, και αυτή ακούγεται γιατί και αυτή νοικιάζει τα towers από τα Sprint κτλ. Ο ένας νοικιάζει από τον άλλον, ξέρεις, και πουλάνε το service. Αυτό. Κατάλαβε. Πολύ απλό. Αλλά το PCI είναι μικρή εταιρεία μόνο για local. Άμα βγεις και πας στην Αριζόνα, παραδείγματος χάρη, που... ναι, καλά, καληνύχτα. Είσαι κάτι, επειδή πηγαίνω για κυνήγι, ξέρω εγώ, στη Γιούτα, σε κάτι βουνά. Ναι. Άμα δεν έχεις Verizon, δηλαδή, είσαι ότι δεν πιάνεις τίποτα. Όχι, ούτε η Verizon... Κοίταξε, η Verizon, η Sprint, η T-Mobile.
το δικό μου το τηλέφωνο, το οποίο χρησιμοποιώ, το T-Mobile, που είναι πολύ καλή για μένα. Είναι... Νομίζω η Μέτρο παίρνω ίντερνετ και τηλέφωνο νοικιαγραμμή, νομίζω από την T-Mobile. Νομίζω. Τα έχει αγοράσει η T-Mobile τώρα. Ναι, 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 κάτι τέτοιο. Τα έχει αγοράσει η T-Mobile. Συμφέρει, άμα είσαι, δηλαδή άμα δεν μετακινείσαι και τέτοια πράγματα. Εντάξει, αναλόγως ας πούμε που βρίσκεται, τι κάνεις. Τώρα θα αλλάξει η τεχνολογία τώρα. Θα σου πω γιατί θα αλλάξει η τεχνολογία. Εάν άκουσε νωρίς στην εκπομπή μας που είπα ότι στο κανάλι μας που εκπέμπουμε στο 48 σε συχνότητα, θα αλλάξει. Και το 48 θα πάει κάτω στο low band, το οποίο είναι το 15. Και ο λόγος που θα αλλάξουμε οι κανάλι είναι από το federal government, ότι οι συχνότητες αυτές υπάρχουν μεγάλες αλλαγές στα κανάλια. Όποια κανάλια θα είναι πάνω από το 40 θα τα κατέβουν στα low channels. Έτσι από το 40 και πάνω, 41-42, θα πάνε συνόνιτες για τα ίντερνετ. Δηλαδή δεν θα υπάρχουν πλέον καλώδια, ξέρεις, με μόντεμς όπως παλιά στο σπίτι σου, έχει το κέμπλ του, θα σου βάζει ίντερνετ. Θα είναι πλέον όπως είναι το T-Mobile τώρα, με high speed ίντερνετ στο τηλέφωνό σου, και αυτό θα πήγε και από το σπίτι σου. Όπου η τεχνολογία τα ερχόμενα 2 χρόνια θα πάρει μεγάλη στροφή προς το καλύτερο. Ας ελπίσουμε δηλαδή για τους πελάτες. Διότι κάθε φορά που γίνονται αλλαγές υπάρχουν και οι λεγόμενοι ετωνίχηδες. Η τεχνολογία δυστυχώς, καλός ή κακός, είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ζωής μας πλέον, καταλάβω. Είναι, δηλαδή, είναι, κοίταξε, εγώ παλιά, μετά είδα το ποδοσφαιρικούς αγώνες από την Ελλάδα στο σταθμό μας. Μόνο ραδιόφωνο, όχι τηλεόραση. Ναι. Επλήρωνα το μήνα, $3,000 εκείνη την εποχή. Σε τηλέφωνο. Συνδυόμεθα με την τηλεφωνική εταιρεία, με το στούντιο της ΕΡΤ από την Ελλάδα. Και δύο-τρεις, καμιά φορά και δύο αγώνες μαζί, 4 ώρες, να τα 2-3 χιλιάρια και το μήνα. Και να τρέχω μετά στους οπαδούς εδώ πέρα, λες παιδιά, δώσε καλά πενιντάρι ο καθένας να πληρώσει τις γραμμές. Άρα είχαμε το. Τώρα είναι δωρεάν. Τώρα είναι όλα δωρεάν. Ναι. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει. Βέβαια. Σ' άκουγα πριν και γέλαγα που έλεγε θα ακούει ο Σόρας το όνομα Γιαλτουρίδης, Γιώργος, και θα τρελαίνεται, θα βγάζει τριγιά. Δεν κοιμάται τα βράδια, λέει, βρίζει τον Dr. Ρίνο από τη Ρόδο. Ωραίος και ο Ρίνος, ωραίος. Βρίζει τον Γιώργο από τη Βοστόνη και βρίζει και εμένα. Οικονόμες, αυτοί είναι Εβραίοι, λέει. Είναι Εβραίοι, λέει. Μας λέει ότι είμαστε Εβραίοι. Έχουμε πάρει πολλά εκατομμύρια από τους Εβραίους, λέει. Αν είναι δυνατόν. Απλώς ξέρεις τι γίνεται, άκου να σου πω. Εσύ μιλάς, εγώ που σε έχω παρακολουθήσει, εγώ δεν ακούω κανέναν. Τι λέει, τι κάνει. Εγώ ακούω ανθρώπους που λένε την αλήθειες. Άκου να δεις. Εσύ που σε έχω ακούσει τώρα κανένα μήνα σε ακούω, έτσι, και τρίτη φορά σε παίρνω τηλέφωνο και βασικά δεν βλέπω, δεν έχω δει ούτε την εκπομπή. Σε παίρνω από το κινητό, κατάλαβες. Σε καταλαβαίνω, ναι. Λοιπόν, και λες αλήθειες, κατάλαβες, τη στιγμή που λες αλήθειες στη σημερινή εποχή, θα έχεις και πολλούς εχθρούς. Ναι, άμα λες. Αλήθειες, είναι η πραγματικότητα αυτή. Σε πολεμάνε, σου λένε, ξέρω εγώ, δηλαδή αρχίζουν, λένε, γιατί λες αλήθειες. Αυτό είναι που τους πονάει πάντα. Αλλά τι να γίνει, άμα είσαι άνθρωπος, ρε παιδί μου, που δεν μπορείς να πεις ψέματα και λες αλήθειες, θα τα λες ότι όσο δηλαδή και να σε κυνηγάνε, όσο και να σε πιέζουν, πάντα θα δεν μπορείς. Κοίταξε, δεν μπορεί. Κοίταξε, άμα δεν πεις το ακροατήριο, ξέρεις κάτι. Είμαστε μια οικογένεια. Λοιπόν, είναι κρίμα τώρα να βλέπεις τον άλλον. Λόγω του ότι έχω επισκέψεις, πάω σε σπίτια, μεγαλώνουν για καφεδάκι, καμιά φορά τους βλέπω δεξιά-αριστερά. Είναι κάτι ανθρωπάκια, ας πούμε, όχι ανθρωπάκια δηλαδή, άνθρωποι που έχουν δουλέψει στη ζωή τους πάρα πολύ. Και βλέπεις, ας πούμε, έρχεται αυτοί οι ρημαδιασμένοι liberals και τους παίρνουν και τα σπίτια τους. Και δεν υπάρχει, άνθρωπος, δεν υπάρχει, ας πούμε, δεν υπάρχει. Έτσι ένα λιγάκι τσίπα να έχουν πάνω τους, να πούνε και πει αυτή η γιαγιά με τον νόμο που βάζουμε θα την πετάξω έξω από το σπίτι της. Ξέρεις πόσοι έχουν χάσει τα σπίτια. Είναι πολύ σκληρή η κοινωνία εδώ, γενικά, εντάξει, είναι πάρα πολύ. Εγώ σου είπα 2 χρόνια έχω στην Αμερική, τώρα έχω έρθει, ήμουνα και ένα χρόνο στην Αγγλία, αλλά το μόνο καλό ποιο είναι ότι εδώ, άκου να δεις, υπάρχει ελευθερία λόγου. Ναι. Υπάρχει ελευθερία, ναι. Να κάνεις, δηλαδή η Αμερική που είδα και η Αγγλία το έχει αυτό, φαντάζομαι, η Αγγλία, η Βρετανία. Είχε πιο πολλές ελευθερίες από την Ελλάδα, το καταλαβαίνεις, σου λέω, μιλάμε, αυτοί οι κομμουνοφασίστες εκεί, οι σοσιαλιστές, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί όλοι, έχουν φέρει, δηλαδή, μαύρο σκότος στη χώρα.
Καταλάβεις, εδώ τουλάχιστον ζήρε παιδί μου και φράγκο να μην έχεις. Έτσι τίποτα. Έχεις ελευθερία. Είσαι ελεύθερος σαν άνθρωπος. Είσαι ελεύθερος. Είναι σημαντικό αυτό. Άγγελ, είναι πολύ σημαντικό πράγμα να είσαι ελεύθερος. Yes, δυστυχώς μερικοί όμως δεν τα βλέπουν έτσι. Τα βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα. Φοβούνται. Υπάρχει ο τρόμος, η τρομοκρατία λεγόμενη. Έχουν δημιουργήσει τους Άραβες, οι οποίοι και Άραβες για μένα είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι, ξέρεις. Δεν είναι άνθρωποι βλαμμένοι όπως τους αποκαλούν σήμερα. Όχι, όχι. Πάρα, κοίταξε, πίστεψε. Και οι Ινδοί είναι πολύ καλοί άνθρωποι. Και οι Ινδοί. Και οι Ινδοί είναι, έχω εργαστεί, εγώ εργάζομαι μαζί τους κάθε μέρα. Είναι οικογενειάρχες. Εγώ θυμάμαι πιτσιρικάς που ήμουν στην Κεφαλονιά και πήγαμε στο θέατρο, το θερινό θέατρο που είχαμε τότε, στο Αργοστόλι εκεί. Και κάπου παίζανε δύο ταινίες, ξέρεις. Πες είχε μια ελληνική, καραμπέκο, και μετά παίζανε καμιά ειδική ταινία από τους Ινδίες. Και να σου πω κάτι, και αυτοί οι άνθρωποι ήταν παρόμοιες οι ταινίες με τις δικές μας. Ήταν ωραίες ταινίες, οικογενειακές ταινίες, με τα παιδιά τους, την οικογένειά τους. Δεν ήταν άνθρωποι του μίσους και άνθρωποι να ξεκάνουν κάποιον άλλον ή κάποια άλλη θρησκεία. Το κατεστημένο όμως, άκουσε με αυτό που σου λέω. Το κατεστημένο, όταν λέω το κατεστημένο, εννοώ, για να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας, το κατεστημένο εννοώ σοσιαλοκομμουνιστοφασίστες, δημιουργούν καταστάσεις μέσα σε κράτη. Έχουν φορές του κουστούμι της δημοκρατίας. Yes. Δεν είναι δημοκράτες. Τι κάνουν όμως? Βάζουν νόμους. Και να σας φέρω ένα παραδειγματισμό, ας πούμε, με τον Σιμίτη τότε. Τι έκανανε? Θέλανε, όταν πήγαινε στο ίντερνετ εκείνη την εποχή, για να πήγαινε στην εγκυκλοπαίδεια και άνοιγε σε μια βιβλιοθήκη και λες, θέλω να μάθω μερικά πράγματα για την Ελλάδα. Προσέξτε αυτό που σας λέω. Προσέξτε το και να το ελέξετε. Και ανοίγει την εγκυκλοπαίδεια και λες, Ελλάδα, Greece, έχει περίπου 11 εκατομμύρια πληθυσμό. Και σου λέει, θρήσκευμα, 99,9% Greek Orthodox. Έτσι ακριβώς. Γλώσσα, 99,9% ελληνική. Το κατάλαβες? Και μετά κοδεύει τα υπόλοιπα ιστορικά της Ελλάδος. Πήγαινε σήμερα και να δεις η Ελλάδα. Και λένε τώρα οι στατιστικές ότι σε 20 χρόνια από τώρα η Ελλάδα θα είναι 75% μουσουλμανική χώρα και όχι ορθόδοξη. Ήδη σήμερα η Ελλάδα είναι 75% ορθόδοξη και ακολουθούν άλλες θρησκείες. Εντάξει. Αυτό είναι ανησυχητικό, το οποίο δεν το έχει παρουσιάσει. Ένα από τον ολοκληρώσω. Αυτά τα ελληνικά κανάλια, τα οποία είναι το κατεστημένο στην Ελλάδα, και οι εφημερίδες, οι οποίοι είναι όλοι αριστεροί, κομμουνιστές οι περισσότεροι, δεν τους ενδιαφέρει. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να διαλύσουν τη θρησκεία, θέλουν να διαλύσουν την οικογένεια, θέλουν να διαλύσουν να μην η Ελλάδα μεγαλώσει από ό,τι είναι, να μικρύνει. Η νεολαία, αν έχει μείνει, μερικά παιδιά μείνανε στην Ελλάδα, σου λέει τώρα είναι ευκαιρία να τα διώξουμε στο εξωτερικό, αυτά θα παντρευτούν ξένες φυλές, τελείωσε η υπόθεση, ναι. Τελειώσανε αυτοί, θα μείνουν στο εξωτερικό όπως μείνανε και εμείς και οι υπόλοιποι. Πρόσεξε. Ναι, είναι το παιχνίδι σου τέτοιο. Λοιπόν, τι γίνεται? Αφήνουν και μπαίνουν οι Τούρκοι μέσα. Κάποιος με πήρε από τον Καναδά σήμερα και μου λέει, Άγγελε, μου λέει, λες κάτι, λέει, τόσο καιρό. Και κανένας από τα κανάλια στην Ελλάδα δεν είπε τίποτα. Σήμερα στα νέα στην Ελλάδα, ξέρετε τι λένε? Αυτά τα οποία σας έλεγα εδώ και 6 και 7 μήνες. Ότι οι λαθρομετανάστες στην Ελλάδα που έρχονται από την Τουρκία δεν ήταν αγαπητοί φίλοι Σύριοι, ούτε Αφγανιστανοί, ούτε μαύροι. Τα 65% ήταν στρατός της Τουρκίας, εκπαιδευμένοι, και φέρανε ένα 10% από τη Συρία. Τάχα ότι είναι Σύριοι. Για να μπουν στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Σήμερα τα ανακοινώσαν επίσημα στα νέα. Εγώ πώς το ήξερα και τους το έλεγα? Ότι αυτοί όλοι είναι Τούρκοι. Δυστυχώς όμως το γνώριζαν οι πολιτικοί μας αυτό. Το καταστημένο το γνωρίζει πολύ καλά, γιατί αυτοί το δημιούργησαν μόνο και μόνο για να ξεκαθαρίσουν την Ελλάδα από τη μέση. Έτσι και ακριβώς. Την Ευρώπη. Έχεις, του λέω 200%, παρακολουθώ συνέχεια, έχεις 200%, όχι 100%. 200% είναι λυπηρό. Δίκιο. Είναι πολύ λυπηρό. Εδώ, αυτοί επάθανε ναι. Αυτοί επάθανε την πλάκα της ζωής τους. Το κατεστημένο, άκουσαμε κάτι. Είναι σαν να είσαι σε ένα εστιατόριο που έχεις 500 άτομα μέσα. Και από το ταβάνι πέφτει
μια ρουκέτα, μια μπόμπα μέσα στην καρδιά του εστιατορίου και να την άνεσε στον αέρα. Αυτό έχουν πάθει οι σοσιαλοκομμουνιστοφασίστες με τον Τραμπ. Για σας που νομίζετε ο Τραμπ είναι ο χειρότερος των χειροτέρων, πιστέψτε με. Για τους σοσιαλοκομμουνιστοφασίστες, ο Τραμπ είναι ο μεγάλος εφιάλτης τους. Τους το είπε ξεκάθαρα, θα σας καθαρίσω από τη μέση όλους, όχι να τους σκοτώσει. Το κατεστημένο θα το καθαρίσει, θα καθαρίσει την ατμόσφαιρα, θα καθαρίσει όχι μόνο την Αμερική, και την Ελλάδα είναι η επόμενη κίνηση. Περιμένετε και θα δείτε τι θα γίνει στην Ελλάδα. Σήμερα. Το πιστεύεις ότι έσκασα τώρα που είπες για Τραμπ, γιατί δεν μπορούσα να ψηφίσω τον Τραμπ επειδή είμαι μόνιμος κάτοικος, δεν είμαι ακόμα citizen. Και πιστεύεις ότι έσκασα. Γιατί θέλω να πάω να τον ψηφίσω. Καταλαβες. Εδώ ψηφίζανε άλλοι που δεν ήταν με χαρτιά και ψηφίζανε. Πώς ψηφίζουν αυτοί, πώς δουλεύουν αυτοί, αν δεν μπορώ να καταλάβω. Εδώ πέρα όποια δουλειά και να πας, εδώ που είμαι στη Γιούτα, μιλάμε, σου βγάζουν την ψυχή, σου ζητάνε, όχι μόνο δώσω την κάρτα σου social security, σου ζητάνε και την κάρτα την περιμένει να έχεις. Τα πάντα. Πώς θα απορώ, πώς δουλεύουν, πώς ψηφίζουν, πώς είναι, δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Είναι οι ίδιοι του συστήματος, αυτοί των δημοκρατικών, ας πούμε, του συστήματος, οι οποίοι έχουν άτομα τα οποία είχαν την κυβέρνηση 8 χρόνια στα χέρια τους. Περνάνε ό,τι θέλανε και κάνανε. Πολύ απλό. Πολύ απλό. Όχι τώρα. Θα αρχίσει η Αμερική να μπαίνει σε νόμους. Και εγώ ασπάζομαι τους νόμους. Και στην Ελλάδα ασπάζομαι τους νόμους. Σίγουρο, ο Τραμπ έχει ένα καλό, ο Τραμπ. Εγώ δεν τον έχω παρακολουθήσει τόσο πολύ, αλλά έχει ένα καλό που είδα. Ότι είναι άνθρωπος ο οποίος αυτά που έχει πει θα τα κάνει. Θα τα περάσει. Έχει, δηλαδή θα πιστεύω θα το πάει μέχρι τέλος. Φοβάμαι όμως, γιατί όλοι αυτοί, ξέρεις, είναι σάπιοι τόσα χρόνια. Το σύστημα είναι σάπιο. Και θα το κυνηγήσουν δηλαδή. Θα το κυνηγάνε, δεν τρέχει τίποτα. Θα το κυνηγάνε, αλλά μην είναι ήσυχος, δεν τρέχει τίποτα. Κάτι τελευταίο για να κλείσω, για να μιλήσουν εκεί. Ωραία. Κάτι τελευταίο, λοιπόν, θέλω κάποια μέρα να μιλήσουμε, θέλω και κάτι να με ενημερώσεις, γιατί δεν τα ξέρω καλά τα πράγματα αυτά, κάτι για ασφάλειες, είδες, για νοσοκομεία και τέτοια. Κάποια μέρα δεν ξέρω να μιλήσουμε, θα κατέβω, σου είπα, τέλος Ιουνίου, μέσα Ιουνίου, τέλος Ιουνίου θα είμαι στη Φλόριντα. Να έρθεις από εδώ να μας δεις. Θα μιλήσουμε από εκεί, να μου τα πεις, να τα εξηγήσεις από κοντά. Ό,τι θέλεις. Να τα ξέρεις καλά έτσι αυτά. Έγινε. Λοιπόν. Χάρηκα, αγαπητέ φίλε. Γεια σου στο Γιούτο. Και κάνει τώρα δροσιά εκεί στο Γιούτο. Αλλά έχει και χιόνια κιόλας. Λέγετε, παρακαλώ, σας ακούμε η επόμενη γραμμή. Γεια σου αγαπητέ φίλε Κριτικέ. Τα τσικοπέλια σε περιμένουν. Για χαρά και στο καινούριο από την Γιούτα. Έχουμε καινούριο, αυτό καινούριο, είναι φρέσκο αυτό. Ναι. Λοιπόν, εδώ αυτή τη στιγμή έχω μπροστά μου την εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Και δεν μπορώ να μην την παρακολουθήσω ή να μην την πιστέψω. Τι λέει? Αν θέλεις να ακούσεις και τον ήχο, μπορώ να σε μεταδώσω να ακουστεί. Τι λέει? Και μετά θα συνεχίσουμε. Άκου λοιπόν. Ανοίγω την τιμή, τη φωνή. Άκου. Ελεύθερη Ώρα. Θα κρίνουν δύο εικόνες στην Αγία Πετρούπολη σε ειδικό σημάδι για τον Πούτιν και τους Ισλαμιστές Τρομοκράτες. Τραμπ, κατάργηση μνημονίων και σχέδιο Μάσαλ. Άμεση επιστροφή της Βασιλείας μετά από την καταστροφή. Προβλέπει το υπερμνημόνιο. Άκουσες τι είπα, ακούστηκε, τι είπε. Επιστροφή του Βασιλιά. Τώρα γιατί δεν μπορώ να σε καταλάβω γιατί το κάνεις αυτό τώρα ο Νίκος. Άκου, θα πάθει συμφορά, θα σπάσω τηλέφωνο τώρα. Αυτή τη στιγμή έχω την Ελεύθερη Ώρα την εφημερίδα και αυτή τη στιγμή τη διαβάσανε οι δύο κομμουνιστές που δεν μπορούσαν να μην τη διαβάσουν. Λοιπόν, αυτό τώρα το μήνυμα του Τραμπ μπορώ να το πιστέψω ή να μην το πιστέψω, πες μου. Ποιο μήνυμα? Το μήνυμα λέει τέρμα τα μνημόνια στην Ελλάδα. Και έχω έτοιμο το σχέδιο Μάρσαλ για την Ελλάδα και είναι άμεση η βασιλεία να επιστρέψει στην Ελλάδα. Αυτά τα λέει ο Τραμπ. Τώρα, αναλυθέρει η εφημερίδα ή αν την αναλυθέρει, δεν το ξέρω. Μια φορά ότι τέρμα τα μνημόνια στην Ελλάδα εκ μέρους του Τραμπ είναι αλήθεια, γι' αυτό και γίνανε μαλλιά κουβάρια με την Άντζελα. Για να ξέρουν οι φίλοι ακροατές μας και θεατές μας στην Ελλάδα ότι ο Τραμπ είναι υπέρ των Ελλήνων, μην ξεχνάτε ότι έρχεται η ώρα τους, δηλαδή όχι των Ελλήνων, έρχεται η ώρα των απατεώνων προς πετεριστών για να πάνε στη φυλακή.
εάν όχι σε φυλακή, να εξοριστούν από την Ελλάδα. Θα έρθει η ώρα τους πολύ σύντομα, πιστέψτε με. Θα γίνουν μεγάλες αλλαγές, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη και στην Ευρώπη. Εγώ το έχω πει από χρόνια, ότι από καιρό δηλαδή, από εδώ και ένα χρόνο πίσω με τον Τραμπ, ότι δεν θα υπάρχει το γύρω ντόλαρ. Η Ελλάδα θα επιστρέψει στην δραχμούλα της, αλλά πρωτού όμως θα επιστρέψει στο αμερικάνικο, όχι θα επιστρέψει, θα αποκτήσει το αμερικάνικο δολάριο για κάνα δύο χρόνια και μετά θα έρθει σαν η δραχμή ένα ισχυρό νόμισμα. Άγγελε, ότι τέρμα το μνημόνιο στην Ελλάδα και σαν να σου λέει έχω έτοιμο το σχέδιο Marshall νούμερο 5 όπως το είχε αναγγείλει ο Ομπάμα, τώρα αυτό το σχέδιο Marshall νούμερο 5 μέσα στο μπόξι παραμένει και το πήρε στα χέρια του Τραμπ και το προσφέρει στην Ελλάδα. Και δηλώνει και λέει είναι και άμεση η επιστροφή της βασιλείας στην Ελλάδα γιατί τέρμα τα αντίφραγκα. Εδοκιμαστήκαν όλοι οι απαταιώνες εναντίον του λαού καταστροφή. Λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει. Yeah. Εσύ τώρα τι νομίζεις για αυτό το πράγμα, να πιστέψω με την ελεύθερη ώρα την εφημερίδα ή όχι? Δεν ξέρω, πρέπει να τη διαβάσω, να δω που σκέπτονται, τι σκέπτονται αυτοί. Κοίταξε, έχω ακούσει ότι ο Παύλος είναι έτοιμος να δημιουργήσει κόμμα, αλλά... Όχι ο Παύλος. Όχι ο Παύλος. Ο Νικόλαος. Ο Νικόλαος, whatever. Με τον Καραμαλή. Με τον Κώστα Καραμαλή. Λοιπόν, η καλύτερη λύση, να σου πω κάτι. Τώρα για τους Έλληνες στην Ελλάδα. Βγήκανε κάποιοι καινούργοι εκεί πέρα, οι οποίοι αποκαλούνται, δεν ξέρω τι αποκαλούνται, με τον Άρτεμις Σόρας, ο οποίος τον ψάχνουμε και εμείς να τον βρούμε τώρα με τον δρόμο. Περίμενε. Λοιπόν. Σήμερα, σήμερα είχαν μεγάλο συλλαγητήριο οι οπαδοί του Σόρας κατά χιλιάδες έξω από τα δικαστήρια. Ναι. Και εκατέβηκε ένας καλόγερος από το Άγιο Νέος. Και το ο δημοσιογράφος ρωτάει τον καλόγερο, τι ήρθες, τι λέει, να υπερασπίσεις το Σόρα? Και λέει ο καλόγερος, όχι, ήρθα, εκατέβηκα για να σας μορφώσω. Και καλογέρι υπέρ του Σόρα, παιδί μου, τι γίνεται? Άκουσε, δεν έχει πέσει όλα αυτά τα χρόνια τώρα. Όσο εμείς φωνάζαμε, εντάξει, εναντίον του Σόρα, ότι ένας απατεώνας, αυτοί δημιουργήσαν ένα κόμμα. Εκεί πήγαινε η υπόθεση, γιατί αυτό ήθελα να κάνουν. Να μπουν και αυτοί στη συμβουλή να παίρνουν 200.000 δολάρια το χρόνο μεροκάματο. Από εκεί και πέρα δεν τρέχει τίποτα. Διότι ο Σόρας είναι, το γνωρίζω πολύ καλά, ένας πάρα πολύ μεγάλος απατεώνας. Δεν τον ενδιαφέρει. Έχει αποδειχθεί, το έχουμε αποδείξει εμείς εδώ πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, άμα βλέπεις το Λαμπράκι, το φίλο του, το συνέτερό του, να φωνάζει ότι με παράσυρε ο Σόρας, ρε Λαμπράκι, έξυπνος άνθρωπος, έξι μέτρα κριτικός, με μουστάκι κριτικό, να σε παρασύρει, να σε παρασύρει ο κοντοστούπης που είναι πέντε πόδια. Από κοντά την παντώσια μια φορά. Τόσο ζάει είναι ο Σόρας. Κατάλαβες. Έχω καθεσμένο σημείο και είναι μέχρι εδώ. Δηλαδή, κουβεντιάζουμε. Με το μάτι μου ένα κοντό στην Αθήνα, που εκοπάνησε τον ξυλό γιατί είχε δει τα αρπάκια του, να πούμε, και στο τάκα τσάκα ο κοντός τους πως και τα δύο χέρια και τα δύο πόδια. Μην υποτιμήσετε, να πούμε, τους κοντούς, αλλά το θέμα είναι ότι ο Σόρας είχε την ιδιότητα και την ειδικότητα να παρασύρει και να κάνει πλήση εγκεφάλου στους ανθρώπους, όπως αποδείχθηκε. Εγώ σήμερα δεν περίμενα, Άγγελε, να βρω τόσο πολύ κόσμο υπέρ της ώρα έξω από το δικαστήριο. Μιλάω τώρα, πρέπει να ήταν και 5.000. Εντάξει, κοίταξε, κατεβήκανε, διότι ο δικηγόρος τους... Να τελειώνω, γιατί θα βγουν και άλλοι τώρα να μιλήσουν. Εγώ είπα για τον βασιλιά, είπα να πω ότι σχεδιάζει να πούμε ο Τράπα, ελπίζουμε να είναι αλήθεια και να στείλει και το 51ο αστέρι τη σημαία στην Ελλάδα. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, ότι σου είπα ότι εσείς με το Γιατουρίδη είναι μετά βγάλει τώρα το φόρα, στη φόρα για το Σόρα, αλλά τον κάνουν και εθνικό ήρωα, ρε παιδί μου. Κατάλαβες? Θα τους πείσουν το άγαλμα, ρε, στην Πάτρα. Δυστυχώς. Εσύ κάνεις και καλό και κακό. Στο μέσο το καλό έκανες και κακό. Να κάνω. Έκανες το Σόρα, τον έκανες εθνικό ήρωα. Εγώ τον έκανα εθνικό ήρωα. Τώρα, αν το στήσουν και τρώει ντομάτες κάθε μέρα, άλλος ο λόγος αυτός. Αυτή είναι άλλη υπόθεση. Θα το ρίξει ιστορία. Μάλιστα. Όπως το κάνανε και στον Κολοκοτρώνη, να πούμε. Μεγάλο ήρωα. Μια φορά μόλις εμφανιστεί έξω, θα τον πάνε μέσα. Δεν εμφανίζεται. Ναι. Δεν εμφανίζεται. Όχι ντρόν να στείλεις, όχι οτιδήποτε να στείλεις.
KGB να στείλει, το Σόρα δεν θα τον βγάλει από την τρύπα που είναι κοσμένο. Θα τον βρούμε. Δεν είναι ο Σόρα, δεν είναι σαν τον Καντάφη που πήκε, μπήκε μέσα στο σωλήνα του Χετού και τον βγάλει έξω με τον Τζιγκέλη. Ο Σόρα έχει λάβει τα μέτρα του από καιρό. Το βόρεια πάρε. Μάλιστα. Είναι γάτα, ο κοντός με τη γραβάτα. Είναι γάτα, ο κοντός με τη γραβάτα. Να έχεις καλό βράδυ. Ναι, ναι. Για χαρά. Εδώ στην Ελλάδα η κοινότητα των Πακιστανών χοροπηδάει, δεν ξέρω γιατί, αν καταλαβαίνει κανένας τη γλώσσα τους, να μας πει. Το Πακιστάν έκανε παρέλαση στην Ελλάδα, αγαπητοί φίλοι. Βάλτε τα παιδιά με τις εθνικές τους ετοιμασίες και φωνάζαμε για τον Πακιστάν. Μάλιστα. Πακιστάν λέει, δεν ξέρω τι άλλο λέει, τέλος πάντων. Και είναι και μικρά παιδιά, 10 χρονών, πόσο είναι εκεί πέρα, 10 χρονών. Η επόμενη γραμμή λέγεται, παρακαλώ. Άγγελε, καλησπέρα. Γεια σου Κώστα. Σε ευχαριστώ για το Magic Box, πολύ ωραία. Να είσαι καλά. Α, να βρεις το... καλή φωτογραφία. Μας βλέπεις καλά εκεί πέρα. Είναι υπέροχο. Μάλιστα. Τα Πακιστανάκια φωνάζουν να ορκιστούν στον Αλλάχ και εκείνη την ημέρα τους δώσαν 10.000 σπίτια στη Λιβαδιά. Να είσαι καλά. Μπραϊνιό. Τι λέει ρε παιδί, μη έγινε, θα δώσανε. Ναι, άμα πας και δεις στο YouTube εκεί που τους δώσανε 10.000 σπίτια και πιο πάνω μετά στη Λίδα ήθελε αυτός ο Πισογλέντης, ο δήμαρχος, ήθελε να τους δώσει και αυτός εκεί και τους ζήτησαν οι πολίτες να κάνουν δημοψήφισμα. Ο κύριος Γλέτζος που ήταν και ηθοποιός, ο Πισογλέντης, ο δήμαρχος της Λίδας. Να είσαι καλά, καλή εκπομπή. Και ο κριτικός πάλι με χρόνια με καιρούς το 2100 θα γίνει ο βασιλιάς ξανά πάλι. Γεια σου Κώστα από το Τορόντο. Γεια σου. 727-725-5555. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να παρουσιάσω αυτό το κομματάκι βίντεο. Είναι πάρα πολύ θλιβερό, αλλά πρέπει να σας το παρουσιάσω για να ξέρουμε ακριβώς αυτοί του κατεστημένου τι έχουν δημιουργήσει στον πλανήτη επάνω. Αυτοί οι άνθρωποι που ευτυχώς ο Θεός μας έστειλε τον Τραμπ. Κοιτάξτε τα έργα τους. Απολαύστε, κυρίες και κύριοι, τα έργα τους. Τι φταίνε αυτά τα παιδιά τα οποία βλέπουμε στην οθόνη αυτή τη στιγμή. Δεν το βάζω full screen, αλλά τι φταίνε αυτά τα παιδάκια. Ομορφόπαιδα. Πεθαίνουνε αυτά τα παιδιά, κυρίες και κύριοι, στη Βόρεια Συρία. 75 άτομα σήμερα, μπαμ, με οξυγόνα προσπαθούν να τα σώσουν. Να τα κάνουν μπάνιο, όπως θα δείτε σε λίγο. Μωρά, μικρά, μεγάλα παιδιά. Και όλα αυτά δημιουργήθηκαν από τους Άσεις. Από αυτή την οργάνωση η οποία δημιουργήθηκε από το West για να φέρουν τον πανικό σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Είναι φοβερό αυτό το οποίο συμβαίνει στη Συρία. Κοιτάξτε πώς θα πλένουν τα παιδιά μετά από το χημικά που έριξαν στα παιδιά αυτά. Το τι γίνεται. Έχει και άλλες πιο τραγικές σκηνές. Επειδή είμαστε και public και έχει κάποιες σκηνές οι οποίες δεν θα θέλα τις ζουν οι φίλοι ακροατές όλες. Μπορείτε να πάτε στο Άντζελο Βανζελάτος, Greek Voice, στο Facebook και έχω κάνει post αυτό το βίντεο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να το δείτε και να το κάνετε share. Και πρέπει εσείς και εδώ στην Αμερική και στον Καναδά και στη Λατινική Αμερική και στην Αυστραλία και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα να τους τρίξετε τα δόντια, διότι όλοι αυτοί είναι του κατεστημένου, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την τύχη αυτών των παιδιών. Είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι που δημιούργησαν τους Άσεις να κάνουν αυτές τις δολοφονίες. Εδώ και χρόνια φωνάζαμε
με τον Γιώργο το Γιαλτουρίδη από τη Βοστόνη που τον τρέχατε σαν τη μαύρη κατάρα. Εντάξει. Λέω ψέματα εγώ, λέει ψέματα αυτός. Είχα βάλει και μερικές σκηνές ότι δεν υπάρχει Ορθόδοξος πλέον στη Μέση Ανατολή. Έχουν διαλύσει τα μοναστήρια μας, τα Ορθόδοξα. Έχουν εξαφανίσει παπάδες και τους καλόγερους μας. Έχουν εξαφανιστεί όλοι από τα εγκλήματα των Ορθόδοξων Χριστιανών στη Μέση Ανατολή, κυρίες και κύριοι αυτοί οι άνθρωποι. Κανείς όμως δεν άνοιξε το στόμα του να μιλήσει για αυτούς τους ανθρώπους. Κανένα κανάλι του κατεστημένου δεν παρουσίασε σκηνές από αυτά τα εγκλήματα τα οποία δημιουργηθήκαν τα τελευταία 5 χρόνια από αυτούς τους ανθρώπους της Άσης, οι οποίοι χρηματοδοτήθηκαν από το κατεστημένο. Ο Καντάφη είχε δίκιο. Ξέρετε το τι κάνετε που το σκοτώσουν οι Αμερικανοί. Δίνετε λεφτά σε αυτούς, περιμένετε και θα δείτε τι θα πάθετε. Το Κάιρο ξύπνησε και επανήλθε στο στρατιωτικό νόμο. Όταν ήδη το κατεστημένο πήγε να τορπιλήσει με τους Άσης το κατεστημένο. Όταν ο Ομπάμα είπε η μουσουλμανική αδερφότητα να αναλάβει, με την Τουρκία να αναλάβουν, λέει τώρα, τα ενία στη Μέση Ανατολή και στο Αιγαίο και τα υπόλοιπα. Αλλά όλοι αποτύχανε τώρα. Αποτύχανε. Να δούμε τι θα γίνει. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Γεια σου, Άγγελε. Γεια σου. Ήθελα να αναφέρω ότι στην Πάτρα δεν υπήρχαν τόσο πολλοί οπαδοί, γύρω στους 700, επειδή έχω ανοιξό εκεί πέρα και είναι λογιστής, γύρω στους 700 ήταν εκεί πέρα περίπου και όχι περισσότερο. Όσον αφορά το άλλο... Δεν σ' άκουσα. Τι είπες? Τα άλλα παιδιά που έδειξες στην Ελλάδα από το Πακιστάν, τους τα παιδάκια, εκείνο που θα έπρεπε να προσέξετε πάρα πολύ, το μίσος, αυτό μετράει σε όλο αυτό το βίντεο, με τι μίσος και με τι τρόπο μιλάνε. Τα άλλα είναι περιττό. Μόνο προσέξετε να δείτε με τι μίσος μιλάνε τη στιγμή που δεν είναι πάνω από 8-9 ετών. Αυτό ήθελα να πω, Άγγελε. Δυστυχώς τα έχουν μάθει και αυτά. Σκοτώνουν, πάνε με μπόμπες μέσα στα ρούχα τους και την άσουν στον αέρα και θα πάνε, λέει, με εγκόμενε δε στον παράδεισο, έτσι τους λένε. Ξέρω και εγώ. Ένα άλλο ήθελα να σας πω. Πριν λίγο βγήκε ο πρόεδρος μας και μίλησε για αυτή την κατάσταση στη Συρία και είπε ότι δεν θα το αφήσει να γίνει άλλη φορά αυτό. Δεν ξέρω, το είδες, γιατί μπορεί να είσαι στο πρόγραμμα. Δεν το είδα. Αυτό το δω αργότερα. Όμως ένα πράγμα θα ξέρετε, το εξής, ότι αυτό άρχισε από την Τουρκία. Και τα χημικά αυτά πέφτανε από την Τουρκία μέσα στη Συρία. Δυστυχώς. Και μερικά μέλη από το Ισραήλ, τα οποία θέλανε η Τουρκία να πάρει τη μισή Συρία. Ξέρανε ότι κάνανε. Ναι. Εμείς τα λέγαμε στον αέρα εδώ και 4-5 χρόνια πίσω. Τα λέγαμε. Πολλά λες, Άγγελε. Αλλά βγαίνουν αλήθεια όμως, όλα βγαίνουν αλήθεια. Όλα βγαίνουν αλήθεια, διότι μετά από 5 χρόνια πριν χαμπάρει, όπως στην Αρτεμισό, τα λέγαμε. Δεν ακούει κανένας. Ναι. Εντάξει, λοιπόν. Να είσαστε καλά, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ, γεια. Παρακαλώ, λέγετε εσείς. Άγγελε. Καλησπέρα. Είμαι ο Γεράσιμος, ο Κεφαλονίτης. Γεια σου, αγαπητέ Φέλα Γεράσιμε. Τι κάνετε. Μια χαρά, εσύ πώς θα πας εκεί στην Κεφαλονιά? Εδώ, στο Μέριλαντ. Α, στο Μέριλαντ είσαι. Θα κατέβεις το καλοκαίρι στην Κεφαλονιά? Μα δεν νομίζω. Τέλος πάντων, αυτό το έσχος με τα Πακιστανόπουλα. Τι έσχος είναι αυτό, τι μίσος είναι αυτό, τόσα μικρά παιδάκια και να έχουν τέτοιο μίσος, να τα έχουν στογισμένα, να έχουν φορεσιές, στρατιωτικά φορεσιά και να έχουν όπλα, δεν ξέρω, ψεύτικα ήταν, αληθινά ήταν, τι μίσος είναι αυτό. Τι γίνεται, βρε Άγγελε, αυτοί που είναι στην Ελλάδα που κυβερνάνε είναι Έλληνες, αποκλείεται να είναι Έλληνες. Κανένας, όσοι κυβερνάνε δηλαδή, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚ, όλοι αυτοί δεν είναι Έλληνες. Δεν έχουν αίμα ελληνικό μέσα τους. Δεν έχουν τσίπα, τίποτε, δεν είναι Έλληνες αυτοί. Αποκλείεται να είναι Έλληνες. Αποκλείεται, Άγγελε μου. Μπήκαν εισβολείς μέσα στην Ελλάδα. Αυτοί που είναι, μπήκαν όλοι οι μουσουλμάνοι μέσα, είναι εισβολείς τώρα, χωρίς πόλεμο. Και μετά θα είναι οι κατακτητές.
Μα εγώ το είπα ότι είναι εισβολής. Εγώ το είπα πρωτού. Το έλεγα εγώ αυτό πρωτού. Τέλος πάντων. Αγγελέ μου, θα μ' αφήξεις να δώσω ένα μήνυμα σε μια δημοσιογράφο μουσουλμάνα η οποία λέγεται Νταντιάνα Στεφανίδου. Μπορώ να τη δώσω ένα μήνυμα. Η Τατάνια. Ναι, να τη δώσω ένα μήνυμα. Αυτά είναι πρώην γυναίκα ή είναι η γυναίκα του Ευαγγελάτου. Δε κάτι τέλειο, ναι, αλλά είναι μουσουλμάνα είναι. Για στοιχείωτη. Γιατί για τη λες. Ανισπόρητη. Γιατί τη λες μουσουλμάνα. Γιατί είναι μουσουλμάνα, να σου πω το γιατί. Διότι βάζει την Ελλάδα το ίδιο με την Αμερική. Γιατί θέλει στην Αμερική και τους είδε όλους αγαπημένους. Και γιατί να μην γίνει λέει, και η Ελλάδα έτσι. Και η ανιστόρητη, η μουσουλμάνα, έβαλε την ίδια, έβαλε την Ελλάδα το ίδιο με την Αμερική. Εδώ πέρα η Αμερική ήταν μια Ήπειρος που ήταν η Διάνια πάνω. Και ήταν οι Ευρωπαίοι εισβολείς κατακτητές. Οι Ευρωπαίοι εισβολείς κατακτητές. Mm-hmm. Και κατασφάξανε τους Ινδιάνους 80 εκατομμύρια περισσότερο λιγότερους, τους κατασφάξανε όλους και ιδρύσανε αυτό που ιδρύσανε. Πού είναι οι Ινδιάνοι? Υπάρχει Ινδιάνος λιγοστή είναι, ούτε δικαιώματα έχουν ούτε τίποτα. Εμείς εδώ πέρα πώς ονομαζόμαστε εμείς? Οι Ευρωπαίοι τι κατακτήσανε, ήταν εισβολείς. Ονομαζόμαστε Ινδιάνοι, λεγόμαστε Ινδιάνοι, όχι. Δηλαδή αυτοί οι μουσουλμάνοι μπαίνουν τώρα μέσα στην Ελλάδα, μια μέρα τι θα λένε, είμαστε Έλληνες, θα λένε, είμαστε Έλληνες. Εμείς λέμε πως είμαστε Ινδιάνοι, όχι. Αλλά κυρία, η μουσουλμάνα, η Νταντιάνα, η μουσουλμάνα, δεν είδε τον Ινδιάνο σε διαφήμιση, δεν ξέρω αν το θυμάσαι Άγγελε, κάποτε δείχνει ένα Ινδιάνο να πάει στο ρογό του, με τη στολή του τη θεωρητή. Και το βλέμμα του γυρίζει γύρω ασημέν, έτσι ένα πλανή, βλέμμα και δάκρυσε. Και είπε αυτή είναι η πατρίδα μου. Αυτή ήταν τόσο συγκινητική αυτή η διαφήμιση, δεν μπορεί να την βλέπω. Δεν μπορούσα να την βλέπω, Άγγελε, με αυτή τη διαφήμιση. Με έσκυρες βαχυλοκράδια. Λόγια, κοίταξε οι ανθρώποι. Έτσι θα καταντήσουν οι Έλληνες εκεί. Όχι αυτοί που είναι συνοδοιπόροι στην Νταντιάνα της μουσουλμάνας. Όλοι αυτοί, δεν τους νοιάζει αυτοί, θέλουν την Ελλάδα να την δώσουν στην μουσουλμάνα. Άκουσε, αγαπητέ φίλε Κεφαλονίτη, άκουσε με ένα λεπτό. Θα σου πω κάτι, ότι δεν θα μπορέσει κανείς και θα μπορούν και να έχουν το δικαίωμα κανείς από αυτούς τους παγκοσμιοποιητές, διότι δεν θέλουν να δημιουργήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην Ευρώπη ή σε όλο τον πλανήτη. Απλούστατα, οι παγκοσμιοποιητές, οι λεγάμενοι, επαναλαμβάνω, σοσιαλοκομμουνιστοφασίστες κυρίες και κύριοι, που διοικούν τον πλανήτη σήμερα, εκτός από τον Τραμπ, ο σκοπός τους ήταν ένας: η Ελλάδα, η Ιταλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Αφρική, όλα τα κράτη. Δεν θα υπήρχε σημαία πλέον, δική του σημαία. Δεν θα υπήρχε ελληνική σημαία. Γι' αυτό και εν καιρό Σημίτη κυνηγάγανε τους Έλληνες την 25η Μαρτίου, ένα λεπτό, την 25η Μαρτίου, γιατί στα μπαλκόνια τους βάζει την ελληνική σημαία και έπεφτε fine, δηλαδή έπεφτε πρόστιμο στους Έλληνες και τους λέγανε κατεβάστε τη σημαία κάτω. Ναι, ξέρω. Κατεβάστε τη σημαία κάτω, με καταλαβαίνεις τι γίνεται. Λοιπόν, τώρα πλέον φτάσαν στο σημείο και ήταν έτοιμοι, αγαπητοί φίλοι, να κάνουν το αυγό. Ευτυχώς όμως που βγήκε ο Τραμπ. Γι' αυτό τους χάλασε τα σχέδια. Το ξέρω. Πάει το κέικ. Ελλάδα... Έλειωσε το κέικ. Δεν φτιάχνεται με τίποτα. 20-40 χρόνια δουλειά έκαναν αυτοί οι άνθρωποι. 40 χρόνια δουλειά έκαναν για την παγκοσμιοποίηση και καταφέρουν να βάλουν εδώ πέρα δικό τους άνθρωπο για πρόεδρο στην Αμερική για 8 χρόνια με το να αλλάξει το κατεστημένο της Αμερικής. Ακόμα και ρεπουμπλικανούς να τους φέρει μαζί το κατεστημένο για να γίνει μια ενιαία κυβέρνηση σε όλο τον πλανήτη. Φοβερό. Φυσικά. Φοβερό. Φυσικά. Εγώ είμαι εθνικιστής με την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα, ειδικά τη σύνερα, η Ελλάδα είναι για τους Έλληνες. Η Ιταλία είναι για τους Ιταλούς. Η Γερμανία είναι για τους Γερμανούς. Η Αφρική είναι για τους Αφρικανούς.
Δεν μπορεί, αγαπητέ φίλε, να φέρνεις και να ανακατεύεις και να μας δίνεις εκεί που θέλω να φάω μια ωραία ελληνική σαλάτα με την ντοματούλα μου, με το αγκουράκι μου, με το ελληνικό το λαδάκι, να μου την μπρεστάρει την ελληνική σαλάτα σε μια ρωσική σαλάτα που δεν ξέρεις ότι τρως μέσα. Έτσι θέλω να κάνω τα κράτη, μια ρωσική σαλάτα. Δεν θέλουν θρησκείες, δεν θέλουν το ένα, δεν θέλουν το άλλο. Βάζουν νόμους, είδες τα αεροπλάνα και τα πάτη τους νόμους έχουν περάσει. Τι να σου πω δηλαδή. Το μόνο μήνυμα που θα στείλω. Αγγελέ μου, συγγνώμη. Λέγε. Θέλω να στείλω το μήνυμα στην Ελλάδα, στους Έλληνες, αυτοί που είναι Έλληνες. Αυτοί που είναι Έλληνες να κάνουν επανάσταση, την επανάσταση του 21. Την άλλη φορά ο δημοσιογράφος να ρωτάει τα παιδιά και να μην ξέρουν ποια είναι η 21η Οκτωβρίου και ποιο είναι το 40. Να μην έχουν ιδέα. Τι πράγματα είναι αυτά. Τι ιστορία μαθαίνουν τα παιδιά. Τα Αμερικανάκια. Άμα πάω τώρα, εάν πάρω τώρα εδώ και πάω στο Plato Academy και ρωτήσω ένα Αμερικανάκι. Ξέρει. 6 χρονών. Και να του πω. Γιατί γιορτάζεται 25 Μαρτίου και γιορτάζεται και εσείς κάθε χρόνο. Ξέρεις, θα μου το Αμερικανάκι. Ναι, θα ξέρει. Γιορτάζεται διότι είχατε τον Οθωμανικό ζυγό για 400 χρόνια. Ναι, βεβαίως. Θα μου απαντήσει. Ο Έλληνας στην Ελλάδα δεν θα απαντήσει, δεν ξέρει. Γιατί τα σχολεία και η παιδεία έχει καταστρεφτεί στην Ελλάδα. Δεν ξέρουν την ιστορία τους, ρε παιδί μου. Είναι κομμουνιστές όλοι μέσα. Μα αυτός είναι ο κομμουνισμός. Δασκάλοι και αυτοί, ας πούμε. Καθηγητές, γιατί είναι το πίσω κομμουνιστές. Αυτό θα μου πεις. Λοιπόν, αγαπητέ φίλε, πρέπει να πάω στην Ντακότα από το στρατό και θα πάω αργότερα. Γεια σου. Εντάξει, αδερφέ. Γεια σου. Πάμε στην Δόκτωρ. Έλα, γιατρίνα μου, τι κάνεις. Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μια χαρά. Πώς πας? Πολύ καλά. Πώς πάει εκεί πέρα, τελικά τα χιόνια τελειώσανε ή είσαστε ακόμα άσπροι και χιονισμένοι? Βασικά ξεκινήσανε κάποια χιόνια, λίγο πιο ανατολικά από εμάς σήμερα. Αλλά έχουμε ζέστες, είναι 25 βαθμοί. Α, καλά είναι. Δεν είναι 25, και ζέστη. Όχι Κελσίου, είμαστε στο μείον 1, στο 0. 25 βαθμούς Φαρενάιτ, δηλαδή. Ναι, Φαρενάιτ. Πω, και να είχαμε εδώ στη Φλόριντα 25 βαθμούς Φαρενάιτ, 50 πέφτει και παγώνουμε. Ψήσαμε έξω το ψαράκι. Α, ωραία. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Καταρχήν ήθελα να πω στην αρχή της εκπομπής και δυστυχώς είχα δουλειά και δεν μπορούσα να πω μέσα αυτό που έδειξες για τον κύριο ο οποίος είχε βάλει με τον άνεμο να φτιάχνει ενέργεια και τον πήγανε φυλακή. Στη δικιά σας την πολιτεία εκεί στη Φλόριντα με τα ηλιακά, τα ίδια κάνουν τώρα. Οι πολιτείες στην Αμερική εδώ, οι οποίες είναι ηλιόλουστες και έχουν να κερδίσουν πολλά με τα ηλιακά, τώρα έχουν ξεκινήσει να το κάνουν πάρα πολύ δύσκολο να μπορείς να βάλεις ηλιακά. Δηλαδή, άμα θέλεις εσύ να χρησιμοποιείς τον ήλιο, ήταν μια κυρία, νομίζω στο έστειλα σε άρθρο μέσω του Facebook, η οποία είχε βίλες εκεί στη Φλόριντα και για να γλιτώσει ρεύμα είχε βάλει ηλιακά. Πρόστιμο, επειδή το χρησιμοποιεί. Και εδώ στο Νόρτα Κότα δεν επιτρέπεται να μαζεύεις νερό από τη βροχή. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Εντάξει. Δεν μας παίρνει ο χρόνος, θα ήθελα κάποια άλλη μέρα να το συζητήσουμε την άλλη εβδομάδα μετά το Πάσχα. Για αυτά τα ηλιακά συστήματα και τα κατέχεις καλά και εσύ αυτά. Πες ότι... ότι αν μαζευτεί και γίνει μία campaign σε κάθε πόλη, σε κάθε πολιτεία, σε πόλη, σε χωριό, σε περιφέρειες στην Αμερική, και αν ψηφίσουμε ανθρώπους μέσα στην δική μας την πολιτεία, παραδείγματος χάρη στο Τάπο Σπρινς, και πούμε, για αγαπητοί φίλοι εδώ, εμείς θέλουμε στο Τάπο Σπρινς να έχουμε τα σπίτια μας ηλιακό σύστημα, θα φέρει αντίρρηση η πόλη, το county που είμαστε στο Πινέλας County? Και αν είναι έτσι, τότε στις επόμενες εκλογές όλοι αυτοί θα φάνε κλωσιά. Πολύ απλό. Υπάρχει ελευθερία εδώ στην Αμερική, τους πει δεν σε ψηφίζω για αυτό το λόγο. Θα βάλουμε ανθρώπους οι οποίοι θα είναι υπέρ του νόμου να έχεις ηλιακό σύστημα στο σπίτι σου, εφόσον το δικό σου σπίτι πληρώνεις και έχεις ενέργεια στο σπίτι σου. Γιατί να πληρώνεις την εθνική εταιρεία 200 και 300 και 400 και 1000 δολάρια.
απλούστατα. Το κατεστημένο έχει περάσει νόμους, όπου οι νόμοι αυτοί, δεν ξέρω αν έχουν ψηφιστεί σε όλα τα state, είναι μόνο και μόνο για ένα πράγμα, κυρίες και κύριοι. Μεγάλες εταιρείες να σας πουλάνε τον ήλιο που θα παίρνουν δωρεάν από το σπίτι σας, θα σας βάζουν την εγκατάσταση στο σπίτι σας και κάθε μήνα θα πληρώνονται κιόλας. Το καταλάβετε τι έχουν κάνει. Κομπίνα στην κομπίνα. Πέρασε ο χρόνος, ραντεβού και πάλι αύριο, αγαπητοί φίλοι. Εδώ στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη, την αγάπη μας από την Ιόλυστη και στη Φλόριδα, και να περνάτε καλά. Η Δόκτωρ δεν μπορεί να την πάρουμε στον αέρα τώρα, τελείωσε και η εκπομπή. Καλό βράδυ σε όλους.